Soldier. Είναι 12 το βράδυ, έχω γυρίσει από δουλειά στις 10, έχω φάει, έχω παίξει με το γιο μου μέχρι να κοιμηθεί και πιστώ στο καθήκον μου για να σας δίνω ξεχωριστό περιεχόμενο στο ελληνικό YouTube. Είμαι πολύ περήφανος λοιπόν να σας παρουσιάσω το σημερινό επεισόδιο, το οποίο είναι το πρώτο μέρος όπως διαβάσατε. Είναι πολύ μεγάλος ο όγκος αυτών που θα δείξω, που θα δείτε, και δεν γινότανε να είναι μαζί με την επική βόλτα που έχετε δει το δεύτερο μέρος, που αναγκαστικά θα γίνει με τον Kit. Θα είναι ένα standalone βίντεο σαν δεύτερο μέρος του αφιερώματος για τον Kit. Όπως είδατε, αυτό το επεισόδιο είναι αφιερωμένο στον πατέρα μου, ο οποίος μου έμαθε τον Kit 4-5 χρονών παιδάκι, πίσω στο 1987-88, και αφιερωμένο επίσης στο γιο μου, ο οποίος αναγκαστικά μέσω εμού έχει δείξει μια πολύ μεγάλη αγάπη στην εικόνα του Kit, σε αυτά που βλέπει, που του βάζω στο YouTube, παιχνίδια δικά μου χειροπιαστά που τα πιάσε, τα είδε, δεν τα αφήνει από τα χέρια του, κάποια που του πήρα για αυτόν. Τι να πω, είμαι συγκινημένος, γιατί το σημερινό επεισόδιο, όπως είπε και μου έδωσε και πολύ δύναμη και αγάπη ο κάτοχος του Kit, ο Στέλιος Στρογγυλός, μου είπε ότι αυτό που κάνεις δεν έχει ξαναυπάρξει ούτε στο εξωτερικό, ούτε στην Ελλάδα, αυτό το mass-up παιχνιδιών, video games, collectibles, και στο τέλος μαζί να δέσει με τον αληθινό Kit. Να ξέρετε, αυτό το επεισόδιο, πέρα ότι είναι μια παρακαταθήκη για τον γιο μου, όπως όλα τα επεισόδια που κάνω στο κανάλι, με αυτή την προοπτική κάποτε στο μυαλό μου ξεκίνησε αυτό το κανάλι, μια χρονοκάψουλα αναμνήσεων για αυτό που αγάπαγα και αγαπάω να το δει ο γιος μου, οι φίλοι του, τα ξαδέρφια του στο μέλλον, και να καταλάβουν τι γινόταν κάποτε με τα video games, έτσι και τα παιχνίδια, που γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να έχω μια spin-off playlist, που έχω κάνει κάποια λίγα βίντεο, αλλά θα ακολουθήσουν και άλλα με παιχνίδια που αγαπήσαμε, συλλεκτικά είδη κτλ. Είναι λοιπόν μια παρακαταθήκη για το μέλλον, για τις μελλοντικές γενιές. Αυτό το βίντεο στην Ελλάδα κάποτε θα φανεί λίγο παραπάνω από ό,τι φαίνονται τα επεισόδια σε αυτό το κανάλι. Κάποτε κάποιοι θα ψάξουν να βρουν ένα επεισόδιο που τα έχει όλα. Λοιπόν, είμαι συγκινημένος, είμαι και κουρασμένος, γιατί σας εξήγησα τι ώρα το γράφω, είμαι πτώμο βασικά, αλλά δεν υπάρχουν περιθώρια και αυτό το βίντεο πρέπει να γίνει πραγματικότητα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε σήμερα τι θα έχετε τη χαρά να δείτε. Καταρχήν, θα δείτε παιχνίδια τα οποία τα είχα μικρός. Θα δείτε παιχνίδια τα οποία τα είχα αποθυμένα μικρός και κάποια δεν τα πιάσα ποτέ στα χέρια μου και τα πήρα αργότερα ως ενήλικος ηλέκτης. Θα δείτε κάποια video games, βασικά όλα τα video games του Knight Rider, τα οποία μας δεν είναι πολλά, είναι μόνο τρία, και κάποια μετέπειτα συλλεκτικά είδη, όπως το Dr. Collector που έχει εδώ την... που έχει εδώ ένα, δύο, τρία και τέσσερα το Mystery Box, ας πούμε. Θα δείτε αυτά. Θα δείτε ένα event με αμερικάνικα αυτοκίνητα σε ένα αμερικάνικο στέκι. Θα δείτε ένα ωραίο σκετσάκι που ετοίμασα και σκηνοθέτησα για να γουστάρω κι εγώ και να γουστάρετε κι εσείς.
Και στο τέλος είναι το teaser για το τι θα ακολουθήσει στο δεύτερο μέρος. Και φυσικά θα υπάρχει και gameplay, όπως σας έχω συνηθίσει, the old school retro way, μέσα σε CRT, πάντα σε original consoles. Νομίζω λοιπόν ότι έκανα ένα καλό πρόλογο, αλλά γουστάρω γιατί μου βγαίνει. Και πριν ξεκινήσουμε λίγο το top down, το πλάνο, εδώ είναι λοιπόν όλα αυτά τα καλούδια. Αυτή είναι η προσωπική μου συλλογή λοιπόν με τα πράγματα του Kit. Ο Kit για μένα, παιδιά, θεωρώ ότι είναι το απόλυτο σύμβολο των 80's. Είναι cult, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι σύμβολο, είναι ξεκάθαρα ένα σύμβολο. Είχα την τύχη όταν ήμουνα τετάρτη και έκτη δημοτικού να ζήσω εξίσου άλλα δύο μεγάλα hypes, καθώς του Kit το hype το πρόλαβα αμυδρές εικόνες πρώην νηπιαγωγείο, δηλαδή πρώτου νηπιαγωγείου, πρώην νήπιο και άντε μέχρι πρώτη δευτέρα δημοτικού χλιαρά. Τα hype αυτά που σας είπα ήταν τα χελωνιτζάκια το 1991. Όσοι είστε σύμπιν συνομήλικοί μου 40 χρονών που είμαι πλέον, καταλαβαίνετε τι σας λέω. Πηγαίνετε λίγο πίσω στο χρόνο, 1991 χελωνιτζάκια. Παιδιά, το βλέπατε παντού. Σε τσίχλες, σε τσάντες, σε τετράδια, σε video games, στο Game Boy, στο NES, σε αυτοκόλλητα, τις καρουζέλ, σε παιχνίδια, τις Playmates, το χέλωνο όχημα, το van, την μπανιέρα, το αερόστατο, τα turtles, το τεχνοδρόμιο. Ήταν απίστευτο, ήταν κόμιξ, έχω κόμιξ, έχω νιτζάκια. Ήταν ένα απίστευτο trend, παιδιά, παγκόσμιο, όχι μόνο στην Ελλάδα, σαφώς πρώτα γινόταν έξω και μετά έρχονταν στην Ελλάδα. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο trend. Το επόμενο trend, το οποίο έγινε χαμός το 1993, ήταν το Jurassic Park. Και εκεί ακολούθησε το ίδιο μοτίβο. Παιχνίδια, αυτοκόλλητα, video games, μαρκαδόρους, collectibles, τσίχλες, ξέρω εγώ, τσάντες, ένας κακός χαμός. Όχι ο YouTuber. Κανονικός κακός χάμος. Λοιπόν, έτσι λοιπόν κάπου ήταν και ο Kit. Πολύ πιο πίσω, σε μια εποχή με ακόμα πιο διαφορετικά media, ήταν διαφορετικά κάτι στις αρχές των 80's και σίγουρα προωθούνταν διαφορετικά στις αρχές των 90's και πλέον προωθούνται όλα πολύ διαφορετικά στη σημερινή μας εποχή. Ο Kit λοιπόν ήρθε να κάνει ένα μεγάλο μπαμ. Πρώτο επεισόδιο Σεπτέμβριος του 1982. Ήμουνα ήδη αγέννητος κατά 2 μήνες. Σχεδόν instant hit στην Αμερική. Σειρά του Glenn Larson, ο οποίος είχε κάνει πολύ δημοφιλείς σειρές ακόμα. Ήταν δηλαδή ένας επιτυχημένος παραγωγός τηλεοπτικών εκπομπών. Σε ένα πρωτοεμφανιζόμενο αυτοκίνητο, το Pontiac Trans Am Firebird, με ένα τρομερό design από έναν τύπο που δεν ξέρω και εγώ πόσες ώρες χρειάστηκε για να δώσει αυτή την ιδέα που του ήρθε στο μυαλό να την κάνει πραγματικότητα, και ένας καταπληκτικός ηθοποιός, ο David Hasselhoff. Αυτό το μείγμα παραγωγής exotic αυτοκινήτου και ενός χαρισματικού ηθοποιού, ο οποίος ήταν πολύ νεαρός αλλά πολύ ταλαντούχος, και έδεσε απίστευτα λοιπόν με αυτό που είχε στο μυαλό του ο Glenn Larson, έδωσε μια τηλεοπτική σειρά 4 σεζόν, η οποία προβλήθηκε παγκοσμίως, απέκτησε εκατομμύρια φανατικούς οπαδούς οι οποίοι στυνόντουσαν στους δέκτες τους για να παρακολουθήσουν αυτή τη σειρά. Merchandising αντιστοίχως λόγω hype βγήκανε άπειρα πράγματα και ήρθε και στη χώρα μας. Στη χώρα μας λοιπόν ερτένα, εγώ σίγουρα όταν το θυμάμαι μάλλον το βλέπα σε επανάληψη, από ό,τι έχω μιλήσει με το Στέλιο. Το βλέπα με τον πατέρα μου, θυμάμαι να το βλέπω, παιδιά, με τον πατέρα μου να είμαι, πόσο ήμουνα τέλος πάντων 4-5 χρονών, και αδυνατούσε το παιδικό μου
το σχεδόν μορουδιακό μυαλό μου να καταλάβει τι είναι αυτό το διαστημικό αυτοκίνητο που βλέπει. Εμένα ο πατέρας μου τότε, θυμάμαι, είχε ένα Fiat 128 το 88 και έβλεπε στον Kit. Να πούμε ότι θυμάμαι την πρώτη φορά να βλέπω τον Kit στην πρώτη τηλεόραση των γονιών μου, εκεί το 87, που ήταν ασπρόμαυρη, παιδιά. Ασπρόμαυρη και μικρή. Οπότε δεν μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτό που θέλω να σας πω τώρα, γιατί σήμερα αυτό είναι ένα επεισόδιο, παιδιά, αναμνήσεων. Εντάξει, ξεκάθαρα ανοίγω την ψυχή μου, τις αναμνήσεις μου, και μοιράζομαι από αυτό το κουτί εδώ μέσα πράγματα που μπορεί να αγγίξουν τυχόν και εσάς. Αυτή είναι η μαγεία αυτού του επεισοδίου σήμερα. Έβλεπα λοιπόν με τον πατέρα μου τον Kit. Έχω αποθηκευμένα από τότε φοβερά καρέ εικόνες, δηλαδή το πώς έμπαινε και πώς έβγαινε ο Kit στην Ταλίκα, το οποίο βέβαια ήταν κάτι πολύ κοινότυπο στα επεισόδια. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την Bonnie πάντα να τον φτιάχνει, να τον κοιτάει. Θυμάμαι σκηνές όταν έμπαινε ski mode και έρχονταν στις δύο ρόδες και πήγαινε τέλος πάντων έτσι να αποφύγει εμπόδια. Το turbo boost σαφώς που πήδαγε πάνω από οτιδήποτε του εμπόδιζε το δρόμο. Και όταν οι γονείς μου το 1989 πήρανε μεγαλύτερη, καινούρια και έγχρωμη τηλεόραση, συνέχιζα να το ξαναβλέπω στην ΕΡΤ, και τότε, παιδιά, θυμάμαι, είχα πάθει το πρώτο μου σοκ. Τα έβλεπα έγχρωμα και είχα εντυπωσιαστεί τρομερά από τα χιλιάδες εκατοντάδες φωτάκια τα οποία είχε το φουτουριστικό ταμπλό του Kit. Αυτή τη σκηνή, όταν είδα στη νέα τηλεόραση έγχρωμα το εσωτερικό του Kit και το voice box, το οποίο μίλαγε και πάντα υπήρχε συγκεκριμένο καρέ, συγκεκριμένη σκηνή της κάμερας που όταν μίλαγε ο Kit πάντα μας έδειχνε αυτό εδώ, το voice box. Όταν το είδα έγχρωμο και το να κάνει το band, το equalizer, ξέρω εγώ, πάνω κάτω, μου σηκώνει τη τρίχα. Λοιπόν, τότε θυμάμαι επίσης να έχει πάρει ο πατέρας μου τα πρώτα παιχνίδια. Θα σας το δείξω από κοντά, γιατί εδώ δεν φαίνεται. Στη χώρα μας παιχνίδια official ήρθαν από την, σαφώς από την El Greco. Η El Greco από η καλύτερη εταιρεία ελληνικών παιχνιδιών, η οποία είχε ένα άδοξο τέλος και συνεχίστηκε από τον ιό που έκανε τα τζάμπο. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα που κάποτε ίσως να μπω στη διαδικασία να πω αυτά που ξέρω και να κάνουμε έτσι ένα ωραίο vlog ή ένα handcast να το ακούσετε και να γουστάρετε. Πρώτο παιχνίδι θυμάμαι αυτό εδώ. Kit 5 ταχύτητες. Garage. Θα σας δείξω στο κοντινό πλάνο κάτι το οποίο είναι, το βλέπω τώρα και είναι συγκινητικό. Συγκινητικό γιατί ο πατέρας μου είναι κατάκητος πάρα πολύ καιρό. Και έρχονται στο μυαλό μου εικόνες οι οποίες ο πατέρας μου ήταν καλά κάποτε και έπαιζε μαζί μου. Οκ. Ναι, τέλος πάντων, θα το δούμε σε λίγο. Συγκινήθηκα. Πάμε σ' άλλα. Εδώ, ή μάλλον εδώ, μου είχε πάρει το βιβλίο «Kit και Εξωγήινη», πάλι της El Greco, το οποίο μέσα είχε ένα βιβλίο, μια ιστορία, την οποία μπορούσες να χρωματίσεις, σου έδινε μέσα μαρκαδόρους, αλλά το πιο ωραίο απ' όλα ήταν ότι υπήρχε μέσα και μια κασέτα. Η αλήθεια είναι ότι την κασέτα, επειδή πήγα αργά να ψάξω και είναι κάτω σε αποθήκη στο παλιό μου, το παιδικό μου, το γραφείο που είναι σε δύσκολο, δύσβατο σημείο και εκεί μέσα ένα σιρτάρι είναι αποθηκευμένες εκατοντάδες κασέτες, δεν μπήκα στο κόπο να την ψάξω. Την έχω όμως την κασέτα. Δεν έχει πεταχτεί. Το μόνο που δεν έχω είναι οι μαρκαδόροι. Έχουν χαθεί τα χρόνια. Παιδιά, το πώς ξεκίναγε η ιστορία, τα εφέ αυτά, τα synthesizer που ακούγονται στην αρχή της κασέτας, είναι κάτι το οποίο έχει μείνει και αυτό ανεξίτηλο.
στο Greenville της Μοντάνα, ακριβώς στις 12 το μεσημέρι της 25ης Μαΐου 1983. Ένα άγνωστο και τεράστιο αντικείμενο κατέβαινε μου γκρίζοντας καταχθόνια, ίσια στο ξέφωτο που έζωνε τη μικρή πόλη. Ένας υπτάμενος δίσκος, ένα πελώριο ολοστρόγγυλο πράγμα σαν ασημένια σβούρα, αστραποβολούσε στον ήλιο. Κατέβαινε κατακόρυφα και αργά, ξαμολώντας τεράστιες και ορμητικές τούφες καπνού και φωτιάς. Η φωνή του Κώστα Κόσκου, διάσημη φωνή της εποχής σε διαφημίσεις, σε σπικάζ, στη φρουτοπία, σε πάρα πολλά πράγματα, σε διαφήμιση Turbo Tracks, σε διαφήμιση θρύλου του Ζαγκόρ. Κώστας Κόσκος λοιπόν, εμβληματική, δυνατή, μπάσα φωνή, η οποία σε έκανε να ανατριχιάζεις. Με αυτό έχω περάσει πάρα πολύ καλά μικρός. Έχω ακούσει τόσες πολλές φορές την κασέτα, που απορώ, ας πούμε, πως η κασέτα δεν μάσησε, δεν έλειωσε. Δεν είχα τα άλλα δύο. Θα πούμε σε λίγο στο επόμενο πλάνο πως και τι έχω βρει αργότερα. NES παιχνίδι δεν είχε έρθει Ελλάδα. Δεν το είχα δει, παιδιά, ποτέ. Δεν το είχα δει καν σε διαφημιστικό. Το έμαθα πολύ αργότερα. Ότι είχε δηλαδή Knight Rider παιχνίδι το NES, το είχα μάθει το 2000, όταν έβαλα τον Pro, το Emulator τότε, να δω παιχνίδια τα οποία δεν είχα δει στο NES, στο Super NES και στο Mega Drive, όταν είχα, ας πούμε, τα PC, ας πούμε, και έμπαινα σε μια διαδικασία να κοιτάξω. Τότε ανακάλυψα ότι υπήρχε στο NES Knight Rider παιχνίδι. Εδώ δεν νομίζω, παιδιά, να ήρθε ποτέ Ελλάδα. Αν κάποιος φίλος το έχει, ας το γράψει στα σχόλια. Αλλά εγώ τότε που ήμουν και συνέχεια μέσα στο Μινιόν, σε παιχνιδάδικα, που πήγαινα και στο Τζάμο στο Χαλάνδρι, που είχα εκεί συγγενείς, σε όλα τα μαγαζιά της Αθήνας, Γαλατσίου, Κυψέλη, Περίχωρα, Άνω Πατήσια, ποτέ δεν το είδα. Αντίστοιχα μετά PlayStation 2 τα πήρα εκείνη την εποχή και είχαν βγει και στο PC της Davilex, της εταιρείας, θα τα δούμε αργότερα. Υπάρχουν κάποια άλλα πράγματα εδώ. Βλέπετε, έχουμε και λίρα κάτι, της λίρα της υπτάμενες βολίδες. Θα πείτε που κολλάει εδώ. Θα δούμε και αυτό που κολλάει σε λίγο. Και βλέπουμε και διάφορους kit. Diecast, μεταλλικά, δύο μεταλλικά, κάποια μικρά, ένα κίτρινο που είναι ταξί, λέει. Ταξί και είναι Trans Am Pontiac. Θα δείτε το crossover. Κάτι που έχω... είχα μικρός, είναι από τα λίγα πράγματα που χάθηκε. Το ξαναβρήκα πριν πολλά χρόνια και ίσως για μένα είναι το πιο σπάνιο πράγμα kit στη συλλογή μου. Μεγάλη περιπέτεια, σφραγισμένη, sealed, με μόνη ζημιά το μπροστινό κομμάτι του κουτιού. Playmobil, πρόσφατο, για τα 40 χρόνια, παιδιά, του kit. Το πήρα ξεκάθαρα για τον γιο μου, ήταν δώρο γιορτής του Αγίου Κωνσταντίνου πριν από λίγο καιρό. Και εντάξει, και το Knight Rider που το έχω αγοράσει Simp σε mint κατάσταση εδώ για κάποιο διάστημα. Voice box και φυσικά κάποια καλούδια του Dr. Collector, μιας φανταστικής εταιρείας που ασχολείται με collectibles από πολύ δυνατά brands και franchises παλιότερα. 1, 2, 3 και ένα mystery box. Αυτό το δούμε σε άλλο επεισόδιο. Το έχω γυρίσει ήδη. Α, δεν θέλω να το κάνω εδώ. Θα γυριστεί standalone επεισόδιο. Θα είναι DLC. Και φυσικά και άλλο ένα σπάνιο με κουτί και χρησιμοποιείται, παιδιά, και αυτό. El Greco. Κίτρο Λόι. Τώρα θα το θυμάστε. Και κάποια άλλα εδώ τα οποία τα λέμε πανηγυριώτικα. Επίσης, θέλω να κλείσω αυτό το κομμάτι γιατί έκανα μια παρένθεση, το ένα το άλλο. Ο Kit λοιπόν είναι αναμφισβήτητα ένα σύμβολο των 90's και για δύο γενιές. Δηλαδή και οι γονείς μου, θείοι μου, φίλοι των γονιών μου, βλέπανε Kit, οι οποίοι ήταν 25-30 χρονών τότε. Εμένα ο πατέρας μου, όταν βλέπαμε το Kit και εγώ ήμουν 4, ήταν εκεί 30-31.
Οπότε τον Keaton γουστάρανε και τον αγαπήσανε άνθρωποι ενήλικοι εκείνης εποχής και εμείς ως παιδιά που γαλοχηθήκαμε μαζί του μέσω των παιχνιδιών, μέσω της σειράς, η οποία σειρά, θα το πούμε βέβαια και αργότερα, ξανά έπαιξε στον Αντένα μετά, έπαιζε τα καλοκαίρια στον Αντένα. Θυμάμαι εγώ διακοπές, ας πούμε, στο χωριό του παππού μου, ορεινή Αρκαδία, μετά τη Μεγαλόπολη, που πήγαινα εκεί όλα τα καλοκαίρια μικρός, μέχρι τα 18 σχεδόν, 17, Αντένα μεσημέρι Kid. Και τα βλέπα όλα. Το 1991, το 92, το 93, ξέρω εγώ, το 94, 95, κάθε χρονιά έδινε και τις 4 σεζόν. Και πέναγα πολύ ωραία. Και τα βλέπα σαν να μην τα ξαναδεί ποτέ. Ήταν δηλαδή ο Kid κάτι το οποίο είχε αφήσει ένα πολύ βαρύ στίγμα, μια μεγάλη παρακαταθήκη, μια σφραγίδα που δεν γίνονταν στα 90s, δηλαδή αφού είχε σβήσει ο Kid. Ο Kid 4 σεζόν, είπαμε, 82 με 86. Παρόλα αυτά υπήρχε φλόγα, το κοινό περνάγαν τα χρόνια και τον γούσταρε, γινόντουσαν events ανά τον κόσμο, μαζόξεις, replica cars τα οποία πηγαίνανε σε μεγάλες πρωτεύουσες στο εξωτερικό, γινόντουσαν events, μαζευόταν κόσμος, έγινε και εδώ, έγινε και στην Ελλάδα event, θα τα δούμε, θα πετάξω κάποια αποσπάσματα. Γενικά ο Kid με λίγα λόγια ήταν κάτι το οποίο δύο γενιές, οι γονείς μας και εμείς, θα τον θυμόμαστε, θα γελάμε με τις ατάκες, με σκηνές, θα στενοχωριόμαστε με τους 4, αν θυμάμαι καλά, θανάτους που είχε ο Kid, νομίζω έναν σε κάθε σεζόν, και γύρναγε πίσω πιο δυνατός. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να φύγει ποτέ. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, σε διάφορες ηλικίες της ζωής μου, όταν άκουγα το theme του Knight Rider, πάντα τυναζόμουν, πάντα κάτι ξύπναγε ρε παιδιά από μέσα μου. Αυτή η μουσική η οποία με συνόδευσε από πολύ μικρός, την πρωτάκουσα δηλαδή μικρό, πολύ μικρό παιδάκι. Ακόμα και τώρα, 40 χρονών, όποτε το ακούω, στείνω αυτή και το απολαμβάνω 1,5 λεπτό πόσο είναι το intro, και χαίρομαι ιδιαίτερα που το απολαμβάνει και ο γιος μου, γιατί όποτε βάζω Knight Rider theme, τρελαίνεται, σταματάει και μου κάνει τη χαρακτηριστική του κίνηση που έχει συνδέσει με τον Kid, προσπαθεί να κάνει τον ήχο του σκάνερ και μου κάνει. Όποτε βλέπει παιδιά εκεί τον μικρός μου, είτε σε παιχνίδι εδώ, είτε σε εικόνα, είτε στο YouTube, και έχετε τρέχοντας να δει. Οπότε αυτά είναι που μένουν. Η μετάβαση στην άλλη γενιά. Ο Kid πέρσι έκλεισε 40 χρόνια από την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση. Αυτό το επεισόδιο κανονικά ίσως έπρεπε να το είχα κάνει πέρσι, αλλά δεν πειράζει, γιατί φέτος μπόρεσε να γίνει και το δεύτερο μέρος, οπότε κάλλιο αργά παρά ποτέ, είμαστε εδώ, πάμε δυνατά για βιντεάρες με το Kid, οπότε 41 χρόνια Kid, και μακάρι ήταν ο γιος μου είναι 40 μετά από σχεδόν 80 χρόνια να υπάρχει αυτό το βίντεο, να το βλέπει και να θυμάται, να γελάει και να λέει πως ήταν τα πράγματα κάποτε και πως γίνανε. Λοιπόν παιδιά, αυτή ήταν η μεγάλη εισαγωγή, είπα αυτά που ήθελα να πω και πάμε τώρα top down πλάνο να σας δείξω ένα-ένα όλα αυτά τα καλούδια που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι. Φύγαμε. Λοιπόν φίλοι μου, επειδή ξέχασα να το αναφέρω πριν, είναι πολύ σημαντικό να το πω και αυτό, το 2017 κάναμε ένα event με το περασμένο κανάλι που ήμουνα, του Stoi100GR, παρέα με τον Γιάννη και τον Βασίλη. Είχαμε κάνει ένα event σε συνεργασία με την ομάδα στο Facebook Knight Riders of Greece, πάλι στο ίδιο στέκι, το American Burger στην Κλειφάδα. Εκεί είχαμε συναντηθεί φίλοι του Kid, είχε έρθει και ίδιος ο Kid με τον Στέλιο, και είχαμε κάνει στον πάνω όροφο του Μπεργκεράδικου ένα showcase των συλλογών μας και
Μιλήσαμε με τους θαμώνες, τραβήξαμε διάφορα πλάνα και εκεί κιόλας είχα παρουσιάσει και τα El Greco. Είχα κουβαλήσει τα El Greco τα παιχνίδια μου για να τα δουν εκεί οι φίλοι του Kit. Οπότε σας βάζω κάποια πλάνα τώρα να δείτε. Ευχαριστώ το Στέλιο, έτσι να το πούμε δημόσια. Ευχαριστώ που μπήκα μέσα σε ένα παιδικό όνειρο. Στέλιο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω και εγώ, εγώ κάτι στον Νίκο Γουενκορέ. Γιατί θα παραπονηθούν τα παιδιά που θα δουν το βίντεο αυτό. Γιατί, ότι ο Στέλιος δεν έβρισε σήμερα. Τα κουταλοπύρουνα, τα γαμώ του σπιτιού όλα. Τέλος. Ρε μα λέγες πολύ κουταλοπύρουνα. Όλα. Φέρ του κουταλοπύρουνα, Νίκο, φέρ του. Ένα σέτα τα ακέα. Όχι, γιατί θα το δουνε και θα πει κάποιο. Παράξενο, ο Στέλιος δεν έβρισε. Ο Στέλιος δεν είπε κανένα μαλακία. Το θέλανε. Ναι, backstage. Όχι, κανονικά. Θα πει κανονικά. Πολύ ωραία. Φυσικά, αξίζει να πούμε ότι η ομάδα η Night Riders of Greece υπάρχει στο Facebook. Η official ομάδα, η πρώτη, μπορείτε να μπείτε να την χαζέψετε. Είναι μια μεγάλη παρέα εκεί, με άτομα που αγαπάνε πραγματικά το Kit και τον γουστάρουνε. Και επίσης υπάρχει με το ίδιο όνομα Night Riders of Greece, κανάλι στο YouTube. Εκεί ο Στέλιος ανεβάζει κάποια σπάνια ντοκιμέντα που βρίσκει ανά καιρούς με τη βοήθεια των φίλων της ομάδας στο Facebook, πράγματα τα οποία αξίζει να μπείτε να δείτε. Και έτσι λοιπόν θέλω απλά να σας ζητήσω να μπείτε να κάνετε και μια εγγραφή και στο YouTube και στο Facebook, αν γουστάρετε Kit και θέλετε να δείτε περισσότερο Kit περιεχόμενο, αφού σας έχω ζεστάνει με αυτό το βίντεο. Λοιπόν, δεν γίνεται να μην ξεκινήσω με αυτό. Το παιδικό μου, βλέπετε πόσο έχει διαβαστεί, πόσο έχει ταλαιπωρηθεί. Ακούς, διαβάζεις, ζωγραφίζεις, είναι το concept. Εδώ μας έδειχνε ότι υπήρχαν 3 τεύχη. Το ημερολόγιο της PBBO, όχι αυτό, εντάξει, δεν το είχα. Εδώ, Michael Knight. Εδώ το γράφιζες, κοιτάξτε, εδώ έχω κάνει μάτια στο Kit. Δεν μου αρκούσε ότι το σκάνερ ήταν σαν στόμα, μικρός. Έπρεπε να του κάνω και μάτια. Λοιπόν, εδώ βλέπετε παιδικές μου ζωγραφιές, παιδιά, έτσι. Έχω κάνει τον επτάμενο δίσκο και καλά. Τώρα μιλάμε ζωγραφική νηπιαγωγείου, δημοτικού, πρώτης δημοτικού. Εδώ βλέπουμε την πόνη. Κάτι άλλο. Εδώ συνεχίζουμε να βλέπουμε μάτια του Kit. Κοιτάει προς τα πάνω κιόλας τον Michael Knight. Δεν θυμάμαι ποτέ ο Michael Knight βέβαια να φοράγε τέτοιο σακάκι. Anyway, σε αυτό το χρώμα. Oh. Δεν ξέρω επίσης γιατί έχω κάνει τον Kit έτσι. Έχω βάλει και προβολάκια εξτρά άλλα.
Και εξατμίσεις έχω βάλει και από μπροστά. Ή όχι, δεν εξατμίσεις. Λάβω, είναι προφανώς κάποιο φλογοβόλο. Οκ. Εξωγήινη εδώ. Με δικιά μου σύνταξη. Πρώτης, δευτέρας, δημοτικούς, ξέρω εγώ. Κάποιος τρολάρει πίσω από το kit. Εξακολουθεί ο kit να έχει άλλο χρώμα από αυτό που τον έχω μάθει. Εδώ κάποιος είδε το Michael Knight και τα έκανε πάνω του. Λοιπόν, τι άλλο θα δούμε. Τι γράφω εδώ. Εδώ και, και στα δέντρα έχω βάλει μάτια, στόμα. Kit 999 τετρασικατομμύρια. Οκ. Άρα Νικόλα, πόσο ήσουν, 6. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τις οθόνες του kit. Εδώ βλέπω κάποιον wannabe ήρωα σε μορφή εντόμου, δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτόμουν τότε. Δεν έχω αφήσει πραγματικά σελίδα για σελίδα, αλλά αυτό είναι και το ωραίο, παιδιά. Έλα ρε, ρε, έκανα μια φορά το kit στο σωστό του χρώμα. Βέβαια, κόκκινα τζάμια δεν θυμάμαι, αλλά έστω από το ουράνιο τόξο πριν κάτι καλύτερο. Εδώ πώς και δεν το ζωγράφησα άραγε. Μάλιστα. Εδώ ο Κυριούλης, του έχω βάλει και στόχαστρα εδώ στα πόδια, στο κεφάλι. Το σούπερ έντομο ξαναχτυπά, μαζί με κάποιο σαλιγκάρι. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Το ίδιο έντομο υπάρχει εδώ και λέει μπράβο κοντέ. Αυτό που ακούσατε μόλις ήταν μια εξαέρωση από το ενιδρίο το μεγάλο, το φίλτρο. Εξακολουθούν για άλλα ωραία χρωματάκια εδώ. Τι λέτε ρε παιδιά, κοιτάξτε εδώ. Ήμουν 5 χρονών έχω γράψει εδώ. Νίκος. Α, και εδώ βλέπουμε ένα πρόμο. Το αυτοκίνητο ρολόι. Και το kit 5 ταχύτητες και η μεγάλη περιπέτεια, τα τρία χειροπιαστά παιχνίδια, παιδιά, και τα τρία τα διαφημίζει εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το παιδικό και πάμε. Το 2017 με έπιασε η πόρωση να βρω αυτά που δεν είχα μικρός και μπόρεσα και τα βρήκα, συγκεκριμένα σε κούτα της El Greco, παιδιά. Αυτά βρεθήκανε σε πολύ παλιό στόκ, σε βιβλιοπωλείο, παύλα, παιχνιδάδικο που συνηθιζόταν εκείνη την εποχή, και ήταν μέσα σε κούτα που έγραφε El Greco, υπό της ασφάλτου. Ρομπότ εναντίον kit. Το βλέπετε πόσο άψογη η κατάσταση είναι. Δεν τα έχω ανοίξει, και να σας πω την αλήθεια, δεν έχω σκοπό να τα ανοίξω. Ανοίγουνε, δεν είναι σφραγισμένα, προφανώς, αλλά okay, πλέον η αλήθεια είναι ότι δεν βρίσκονται εύκολα σε αυτή την κατάσταση. Και ένα που πήρε το μάτι μου τις προάλλες, σε μεταχειρισμένο, όχι σε αυτή την κατάσταση, ήταν πολύ υψηλή τιμή του. Οπότε, μα, και αυτό το παιδικό μου, όπου θα μου άρεσε να το άνοιγα να το δω, αλλά τέλος πάντων. Εδώ βλέπουμε στους μαρκαδόρους και εδώ βλέπουμε και την κασέτα. Ναι, αυτή την κασέτα την έχω κάπου. Ίσως αν προλάβω μετά αυτό το γύρισμα να τη βρω, θα τη βάλω έτσι τώρα εδώ που μιλάω, ένα πλάνο τη δικιά μου την κασέτα παιδική. Αν δεν το δείτε, πάει να πει ότι δεν τη βρήκα. Λοιπόν, αυτά ήταν El Greco, αυτό το κομμάτι ξεχωριστό, και πάμε και στα παιχνίδια. Λοιπόν, εγώ θυμάμαι αυτό, δεν θυμάμαι τι από τα δύο είχε έρθει πρώτα, αν είχε έρθει αυτό ή αυτό. Έχω την εντύπωση ότι πρώτα ήρθε αυτό, το οποίο καταρχήν βλέπετε που έχει σωθεί το αυτοκόλλητο, το El Greco. Εδώ είναι κλασικά την πατέντα που έχει πάρει El Greco. El Greco γενικά έπαιρνε αμερικάνικα παιχνίδια
Hasbro περισσότερο ή Mattel και τα έφερνε με το δικό της brand. Έπαιρνε τα δικαιώματα και έκανε διάφορες διαφοροποιήσεις και φτιάχνει τα ντόπια προϊόντα. Να ξέρω ότι αυτό, επειδή σίγουρα θα το δει αρκετός κόσμος στο επεισόδιο, ψάχνω ρε παιδιά τις οδηγίες του. Δεν θυμάμαι μικρός αν υπήρχε κουτί ή αν το έπαιρνες δηλαδή έτσι κάπως σφραγισμένο από τα μαγαζιά. Δεν θυμάμαι αν είχε κουτί. Αν κάποιος έχει, θα χαρώ να μου το στείλει μια φωτογραφία στο Instagram του καναλιού ή στο email του καναλιού. Και φυσικά αν κάποιος έχει τις οδηγίες, παιδιά, από τότε, αν δεν του κάνει κόπο, ένα σκάνερ στο σπίτι του ή σε ένα βιβλιοπωλείο, οπότε ευκαιρίσει να τις σκανάρει, να τις κάνει PDF και να μου τις στείλει στο email του καναλιού. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, ας πούμε, να τις ξαναβρω, γιατί δεν θυμάμαι. Προφανώς πεταχτήκανε μόλις μου το είχε πάρει ο πατέρας μου, δεν ασχοληθήκαμε. Λοιπόν, αυτό είναι πριν που συγκινήθηκα. Όσοι είστε συνομιλικοί μου θα θυμάστε λοιπόν ότι αυτά τα αυτοκόλλητα μεμονωμένα ήταν στις κασέτες, τις audio κασέτες που έπαιζαν μουσική, τις άδειες, τις άγραφες που λέμε. Μπορούσες δηλαδή πάνω στην κασέτα να πάρεις τα γράμματα που είχε και να γράψεις. Κάποιες είχαν και ελληνικά, κάποιες είχαν και ξένα, αγγλικά. Προφανώς ο πατέρας μου τότε είχε πάρει τα γραμματάκια που εγώ ήμουν νηπιαγωγείο, πιο μικρός, και έβαλε το όνομά μου εδώ πάνω, ότι αυτό εδώ είναι του Νικόλα. Και για μένα αυτό είναι τρομερά συγκινητικό, ότι υπάρχει, ας πούμε, αυτό το κομμάτι από τότε. Μέσα, τι γίνεται τώρα? Λοιπόν, είναι ένα γκαράζ όπως βλέπετε και είναι ένα σκιτ με αυτό το μαρκούτσι. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά το κάνεις έτσι εδώ, βάζεις ταχύτητα και ο κιτ εκτοξεύεται. Να πω ότι τον δικό μου το κιτ τον θυμάμαι να τον έχω μέχρι το Λύκειο και θυμάμαι κιόλας ότι τον είχα έτσι στο γραφείο μου να φαίνεται πάνω σε ένα ράφι από το δημοτικό, δηλαδή από το νηπιαγωγείο. Πραγματικά δεν ξέρω τι έγινε, μόλις εκεί τέλειωσα το Λύκειο τον έχασα. Και αυτό εδώ επίσης είναι σημαντικό για μένα μαζί με αυτό, γιατί συμπληρώνει το ένα το άλλο. Όταν έκανα το room tour μου το 2017, που είχα γνωρίσει τον Γιάννη του Stoic Hunters, ο οποίος μετά με αυτά που ήξερα, τις αναμνήσεις, τις συλλογές που είχα τότε, θέλησε να με κάνει μέλος στον Stoic Hunters και να πάρω μέρος στο κανάλι του. Ο Γιάννης είχε δει ότι το είχα άδειο και είχε ένα spare, παιδιά, και μου το έκανε δώρο για το επεισόδιο, σαν δώρο. Πώς πάω εγώ δωράκια έτσι όταν κάνω room tours? Έτσι λοιπόν μου έδωσε και ο Γιάννης αυτό, το οποίο κάποια στιγμή θέλω να το φτιάξω γιατί δεν δουλεύει. Θέλω να το ανοίξω με προσοχή, θέλω να το βάψω, θέλω να ασχοληθώ λίγο μαζί του για να γουστάρω. Βλέπετε εδώ γράφει Firebird. Οπότε ο Γιάννης πρακτικά μου ολοκλήρωσε αυτή την παιδική ανάμνηση που είχα χάσει τον κιτ, και για μένα πλέον εδώ μέσα κρατάω δύο πράγματα. Κρατάω και τον πατέρα μου και κρατάω και το ξεκίνημα της φιλίας μου με τον Γιάννη. Λοιπόν, πάμε εδώ. Επόμενο κομμάτι της El Greco, το οποίο το είχαν φιλαράκια μικροί όταν ήμασταν. Εγώ δεν το είχα ποτέ, δεν ξέρω γιατί μου το είχαν πάρει. Δεν νομίζω ότι ήταν ακριβό, δεν έτυχε, δεν βρέθηκε. Είναι πρακτικά, παιδιά, αυτό είναι αχρησιμοποίητο. Εντάξει, το κουτί έχει αυτό το damage, αλλά δεν είναι σε κακή κατάσταση. Είναι σε μια πάρα πολύ εμφανίσιμη mint κατάσταση, μπορώ να πω.
το βλέπουμε και εδώ. Υπάρχει και διαφήμιση γι' αυτό, την οποία σας την παραθέτω τώρα. Πέντε. Έτοιμοι. Ναι, έτοιμοι. Τέσσερα. Τρία. Τραβήξε έξω τις ράμπες για την εκτόξευση. Δύο. Ετοιμάστε τον κιτ. Ένα. Μηδέν. Αυτό είναι. Κόντρες με το απίθανο αυτοκίνητο ρολόι του υπότιτλου σας φάρτου. Έλα, κιτ. Τον πρόλαβε. Το δικό μου κάνει σούσα. Με το απίθανο αυτοκίνητο ρολόι του υπότιτλου ασφάλτου. Από την El Greco. Λοιπόν, καφού είδα τη διαφήμιση, εδώ έχουμε τις οδηγίες απ' έξω. Πάμε λίγο να το δούμε. Ουσιαστικά μπαίνει στο παιδικό χεράκι. Λοιπόν, ουσιαστικά βάζουμε μέσα το kit. Κουρδίζουμε. Είναι ανοιχτή η ράμπα και πατάμε το κουμπί για την εκτόξευση. Μας έφυγε. Εντάξει, ένα πολύ απλό παιδικό παιχνίδι, το οποίο, παιδιά, όμως, αυτό που βλέπετε, το απλό το παιχνιδάκι, για τα παιδικά μας μυαλά ήταν κάτι το πολύ advanced, κάτι το πολύ ωραίο. Μέσα στο χέρι σου να έχεις ρολόι, δηλαδή να φοράς ρολόι που έχει τον kit και τεινάζεται ο kit. Τι λες τώρα. Στα σημερινά, παιδιά, οκ, okay, θα φανεί ίσως λίγο αστείο, ίσως σε κάποια να μην φανεί αστείο, να τους αρέσει. Αλλά πραγματικά σας το λέω εκ πείρας και από ξάδερφο, ο οποίος το έχει πάρει, του το είχα βρει και το είχε πάρει νύχτα που πήγε και έτρεξε για να το πάρει εκεί που είδα μια αγγελία να το πουλάνε στην άλλη μεριά της Αθήνας. Αυτό το τόσο απλό παιχνιδάκι για μας ήταν πολύ, πολύ, πολύ γαμάτο, θα το πω έτσι. Λοιπόν, τα βάζουμε εκεί και κλείνουμε με το τελευταίο μέρος της El Greco, το οποίο είναι αυτό εδώ, παλικάρια μου. Λοιπόν, είναι η μεγάλη περιπέτεια, την οποία την έχω πάρει, ήταν αχρησιμοποίητη, δεν έχει παιχτεί ποτέ. Η μόνη της ζημιά ήταν από στόκ παιχνιδιών και από κακή αποθήκευση μετέπειτα, ξέρω εγώ, έπαθε αυτή τη ζημιά. Αυτό μπορεί, φτιάχνεται βέβαια με ένα σιδέρωμα, απλά δεν έχω ασχοληθεί. Τριγύρω είναι αρκετά καλή η κατάστασή της, και ειδικότερα η πίσω μεριά φαίνεται ότι είναι ατσαλάκωτη. Σας τη δείξω παρόλα αυτά, κουνιούνται τώρα τα πράγματα από μέσα, αλλά τι να σας κάνω. Εδώ βλέπετε είναι άψογη. Μας δείχνει, μας προετοιμάζει τι υπάρχει μέσα. Μια φάρμα βλέπουμε εδώ, ένα barn όπως τα λέγαμε. Εδώ βλέπουμε ένα μικρό πρόλογο. Εδώ βλέπουμε ο Super Kit 2000, μας λέει, κάνει σουζίδια, κάνει το ένα, θα περάσει με τις πλαϊνές ρόδες, θα γίνει ski mode. Και γενικά η μεγάλη περιπέτεια ήταν ένα κομμάτι το οποίο το έβλεπα, το θυμάμαι πραγματικά σαν χτες, να το βλέπω, παιδιά, στα παιχνιδάδικα. Και εντάξει, δεν την πήρα ποτέ, δεν μου την πήρανε. Παρόλα αυτά, θυμάμαι να την βλέπω μέχρι και τρίτη, τετάρτη δημοτικού, εκεί 1991-1992, θυμάμαι να την βλέπω, που από όσο έχω ψάξει, αυτή μαζί με όλα τα παιχνίδια πρέπει να είναι ή του 1987 ή του 1988. Μάλλον είναι του 1988 όλα αυτή η σειρά που έβγαλε η El Greco. Ένα κομμάτι, λοιπόν, που δεν θέλω να το χαλάσω, δεν θέλω δηλαδή να βγάλω αυτοκόλλητα, να κάνω, να ράνω. Όταν μεγαλώσει ο γιος μου, αν ιντριγκαριστεί να το παίξει, ίσως τότε να του κάνω το χατήρι. Αλλά προς το παρόν απλά μόνο το έχω ανοίξει δύο φορές το κουτί. Το έχω αγοράσει από το 2017 από έκθεση παιχνιδιών. Το είχα πάρει τότε, το 2017,
ή 60 ή 70 ευρώ, ένα από τα δύο, και τώρα σε κατάσταση καινούργιου η τιμή του είναι διπλάσια. Πάμε λίγο να το δούμε, γιατί αυτός είναι ο σκοπός σε αυτό το βίντεο, όπως είπαμε, να σας δείξω πράγματα. Λοιπόν, αυτό, παιδιά, είναι μια αφίσα, την οποία την έχω ανοίξει άλλη μια φορά, δεν θέλω να την ανοίγω, τσαλακώνει, η οποία μπορούσατε να την βάλετε στο δωμάτιό σας και να γουστάρετε. Αφισάρα, έτσι. El Greco, Mike Knight και Kit. Εντάξει, τι να πει κανείς. Δεν σας κρύβω ότι κάποια στιγμή μελλοντικά που θέλω να φτιάξω το απόλυτο για εμένα game room, παύλα studio για το κανάλι, αυτή μάλλον η αφίσα θα, να ξέρετε ότι θα μπει σε μεγάλη κορνίζα και θα είναι κάπου εκεί τριγύρω. Λοιπόν, εδώ είναι ο kit 2000. Μια φορά το είχα ανοίξει, πάμε να το ανοίξουμε και δεύτερη, γιατί όσο κάθε φορά το ανοίγεις, κάνεις ζημιές εδώ και πέφτει η αξία του κουτιού. Λοιπόν, εντάξει, αστειεύουμε. Αλλά παρόλα αυτά θέλω να το κρατάω σε καλή κατάσταση. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είναι ο kit. Φαίνεται ότι είναι γερή κατασκευή. Δύο κομμάτια σχεδόν. Ο μηχανισμός λέει να μην το κάνετε πίσω ή μπροστά, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Τα γανάζια δουλεύουν πολύ σκληρά γιατί δεν έχουν σημάδια χρήσης. Και εδώ το σκάνερ αχρησιμοποίητος, παιδιά, βλέπετε δεν έχει πατήσει. Και ούτε έχω σκοπό να πολυπατήσει, να σας πω την αλήθεια. Οπότε γρήγορα εδώ στη χρονοκάψουλά σου, kit, κάτσε εκεί για άλλα 5 χρόνια. Από τα τελευταία 5 χρόνια που σε άνοιξα. Και εδώ επίσης έχει τα εμπόδια, τα οποία είναι πρακτικά τα βαρέλια. Τώρα αυτά θέλω να τα ανοίξω και αυτά. Άντε να σας τα ανοίξω και αυτά. Αυτό δείχνει μέσα εδώ. Οκ, okay, μια χαρά. Και εδώ είναι το... Τι λέει εδώ κάτω? Όχι, δεν λέει κάτι. Εδώ βλέπουμε ένα ωραίο design. Ωραία κατασκευή, ρε παιδιά. Ωραία κατασκευή. Ανάγλυφα, έτσι, ράμπες. Αυτά εδώ είναι αυτό που σας έλεγα και το λέω και σε άλλα επεισόδια, το λέω με την πρώτη ευκαιρία. Παιδιά, τα παιχνίδια του 80 και του 90 είχαν ψυχή. Είχαν ψυχή. Τώρα τέτοια παιχνίδια, τάξη, δεν βλέπουμε. Εδώ έχει αυτοκόλλητο, πάντως έχει κάνει λίγο σαν να θέλει να μου φύγει. Αυτή είναι η μεγάλη περιπέτεια που πρακτικά στείνουμε τα εμπόδια και κάνουμε τον kit, του δίνουμε, ξέρω εγώ, τέτοια κλίση με το χέρι μας, ώστε να μπορεί να περάσει έτσι, να σηκωθεί έτσι στα δύο που λέει. Σηκώνεται εδώ στα δύο και αυτό αναγκαστικά είναι σαν οδηγός. Βλέπετε, τον οδηγάει έτσι, να κάνει άλμα, να πέσει από άλλα πράγματα. Εντάξει, είναι αυτό. Είναι παιχνίδια, παιδιά, μια άλλη εποχή. Αλλά βασικά, για να μην τα έχω να τσαλακώνονται, θα τα βάλω από κάτω. Δεν μου είχε κόψει τότε. Για να το βάλουμε λοιπόν ανάποδα, να το σιδερώσει λίγο. Έλα και πιο εδώ. Τέλεια, οπότε τώρα έχουν μπει λίγο καλύτερα. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, της El Greco τα καλούδια. Ξέρω τα βάλω. Αυτά τα 4 πραγματάκια, 1, 2, 3 και τα 3 βιβλία. Παρόλα αυτά είναι πολύ αξιοαναφοράς και γι' αυτόν τον λόγο εξάλλου το αγόρασα, και το συγκεκριμένο αγοράστηκε και αυτό από παλιό stock, ολοκένουργιο, αχρησιμοποίητο, της Lyra, λοιπόν, παιδιά, της αντίπαλης, ας το πούμε, εταιρείας της El Greco, η οποία κατά κόρον είναι γνωστή για τα πολύ ποιοτικά Playmobil που έφτιαχνε.
Λοιπόν, οι πτάμενες βολίδες. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε μια εικόνα με Playmobil, λόγω της Λύρα, προφανώς. Εδώ βλέπουμε αυτοκόλλητα, που σας είπα να χρησιμοποιείτε και αυτό. Αυτός ο kit, τον οποίο τον έχω κι άλλη φορά, σε σκέτον, ο οποίος έχει χαλάσει. Βλέπετε εδώ έχει σκουριάσει ο μηχανισμός του, δεν δουλεύει. Ενώ εδώ είναι ολοκένουριο. Βλέπετε και τα δύο, Λύρα. Τον ολοκένουριο, όπως είπαμε, χρησιμοποιείται. Αυτό λοιπόν, μέσα στο συγκεκριμένο παιχνίδι της Λύρα, υπήρχε περιπτώσεις να βρεις τον kit σε χρώμα κίτρινο και πορτοκαλί. Γιατί όμως το δείχνουμε αυτό? Γιατί όπως βλέπετε έχουν βάλει το καλό και το kit. Ενώ νομίζω ότι έξω, όχι, είναι και αυτό, έχει τα φουσκώματα, είναι το ίδιο αμάξι πρακτικά. Έχουν και το προφυλακτήρα και το εδώ το φούσκωμα στο καπό του κινητήρα και τα φανάρια, το οποίο είναι Trans-Am. Δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε κάποια ονομασία υπτάμενος kit π.χ. Αλλά είναι άξιο αναφοράς να σας το δείξω για όσους δεν το θυμόντουσαν ή δεν το ξέρανε. Και πάρα πολλοί το είχανε, γιατί θυμάμαι εγώ συμμαθητή που το είχε, είχε μέσα κίτρινο kit ή κόκκινο ή ο μαύρος. Εγώ αυτό το κομμάτι που πήρα, ήταν, όπως βλέπετε είναι καινούριο, είχα την τύχη να είναι με τον μαύρο, το μαύρο σουλούπ μέσα. Έτσι λοιπόν, από τα μεγάλα σετ είναι αυτά τα δύο. Εμένα προσωπικά μου λείπει ένα σετ, το οποίο το ψάχνω, και είναι το χαρακτηριστικό με το κίτρινο κουτί και τη μεγάλη λούπα, το Salto Mortale της εταιρείας Darda. Αν κάποιος το έχει και το πουλάει και το έχει, ας πούμε, διπλό, μου στέλνει, γιατί το θέλω. Λοιπόν, να τα βάλουμε αυτά στην άκρη για να σας δείξω και τα σκέτα, τα αμαξάκια. Λοιπόν, όπως είπαμε, έχω και έναν χαλασμένο, αυτό το δίνω και το παίζει ο μικρός μου, που δεν με πολύ νοιάζει να σπάσει. Βασικά δεν σπάει, είναι δυνατό πλαστικό, παιδιά, και δεν έχει πολυμεριστεί από τα χρόνια, έχει μεγάλη αντοχή. Λοιπόν, μια και είπαμε για Darda, εδώ είναι και το αντίστοιχο αμαξάκι, γράφει εδώ Darda Motor, Made in West German, παιδιά, έτσι. Το βλέπουμε πριν πέσει το τείχος της Γερμανίας και στο Βερολίνο. Το οποίο έχω πάει και είναι συγκλονιστικό, έτσι, τα απομεινάρια που υπάρχουν. Αυτός λοιπόν ο ίδιος kit πολλούταν σε συσκευασία μόνος του, όπως πολλούνται, ας πούμε, εδώ τα Hot Wheels, ή ήταν μέσα στο μεγάλο set, το Salto Mortale. Λοιπόν, ένας είναι αυτός εδώ. Πριν πάω στα πιο ψαγμένα, θέλω να σας δείξω κάτι. Το βλέπετε, έτσι. Δεν είχε την πίσω ρόδα, βέβαια. Δεν ξέρω αυτό, λογικά κάποια πατέντα θα υπάρχει να φτιαχτεί. Το πιο ενδιαφέρον, εκτός ότι έχει πολύ ωραίο sculpting, ας πούμε, είναι αυτό εδώ. Γράφει Bunny, τι λέει, ναι, νομίζω Bunny, ρε γάμα, το λέει, δεν βλέπω καλά. Bukik, τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Λοιπόν, ό,τι και να είναι, 1982 Universal Studios και 1982 Kipco. Άρα, παιδιά, αυτό, επειδή βλέπω εδώ ότι έχει και μια τρύπα, προφανώς, επειδή γράφει Keycars, ήταν μπρελόκ, το οποίο εδώ κρεμότανε. Και παίζει να είναι από τότε που βγήκε ο kit στην Αμερική το 82. Αυτό πραγματικά
Σως το έχω δείξει, δεν, το έχουν, δεν έχουν ιδέα τι είναι. Είναι κάτι το οποίο προφανώς κυκλοφόρησε στην Αμερική σαν μπρελόκ. Το πώς βρέθηκε λίγα μέτρα από το παλιό μου σπίτι πριν 10 χρόνια σε μια σακούλα, ίσως ήταν καρμικό. Και έτυχε η μάνα μου, πέρασε, είδε και τα καμαξάκια και μου τα έφερε να τα δω αν μου άρεσε κάτι ή δάλεσε να τα πέταγα. Και μέσα, παιδιά, παρότι τα πέταξα, εκτός από 5-6 αμαξιά που κράτησα, ήταν αυτό εδώ. Και οπότε λες, κοίτα ρε παιδί μου, ας πούμε. Τι περίεργο τώρα όλο αυτό. Αν κάποιος ξέρει κάτι παραπάνω γι' αυτό, ας μου πει. Αλλά εντάξει, με ένα απλό γκουγκλάρισμα, γιατί το όλο το ξεχνάω. Προφανώς θα δούμε ότι ήταν κάποια εταιρεία που έβγαζε τότε σειρά με μπρελόκ, μάλλον με διάσημα αυτοκίνητα. Πάει και αυτό εδώ. Λοιπόν, ή άλλο θα δείξουμε. Δεν έχουμε τελειώσει. Λοιπόν, εδώ έχουμε αυτό εδώ. Εξίσου λίγο σπανιάκι, δεν το βρίσκεις πια εύκολα. Αυτό τώρα είναι παιχνίδι φάση πανηγυριώτικο 80s, 90s. Αγνώστου προελεύσεως, κάτι γράφει εδώ, α όχι γράφει, λοιπόν, Αφή Αντωνίου, παραγωγή, όπου παιδιά δεν βλέπω κάτι άλλο, Ρέντις λέει, λοιπόν μάλιστα, ελληνικής κατασκευής. Και αυτό είναι κλειστό φάση. Δεν το έχω βγάλει. Το έχω βρει και αυτό πριν χρόνια. Είναι kit. Αλλά εδώ λέει τώρα ναι, Αφή Αντωνόπουλη. Λάθος, σωστά, το γράφει και εδώ. Ελληνικής κατασκευής. Να το έχεις έτσι. Να μην το έχεις και ανοιχτό, μωρέ. Βέβαια. Οπότε το βρήκα και σαν ανοιχτό. Ναι. Οκ. Okay. Τόσο απλά. Made in Greece, λοιπόν, στάμπα, εδώ. Εντάξει, πολύ απλό. Έχει όμως το sculpting του κίτρα, παιδάκι μου. Οκ. Okay. Δεν είναι κάτι άλλο. Απλά σίγουρα ποιοτικά δεν είναι El Greco. Αυτό, that's all. Το πιο αστείο όμως από όλα αυτά, ποιο είναι. Έχω ένα έτσι, έχω και ένα χαλασμένο. Αυτό δεν είναι χαλασμένο, απλά δεν έχει το κορδόνι του, το string αυτό που τραβάς, ξέρω εγώ. Το πιο αστείο, μάγκες μου, είναι αυτό εδώ, κίτρινο. Αλλά ναι, δεν έχετε δει το πιο αστείο ποιο είναι, αυτό εδώ. εντάξει, όταν το είχα δει είχα κλάψει. Αγοραίο φάση, έδρα, ταξί, Αθήνα. Θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος αν στα 90s, 80s τα ταξί, πέρα από κάτι παλιά Corolla που θυμάμαι, κάτι Ascona και τα λοιπά, ήτανε Pontiac Trans Am, Firebird. Εντάξει, είναι τρολιά, πιστεύω. Είναι τρολιά. Και δεν γινόταν να μην δεν το έχω. Τόσο απλά. Πριν πάμε σε ένα πολύ σπάνιο κομμάτι μου, θα δείξουμε για αυτό το μικρούλι εδώ. Λοιπόν, μικρομηχανές. Την έχω κάπου εκεί Τετάρτη Δημοτικού, που ήταν η τρέλα. Εκεί το 91-92 ήταν πολύ τρέλα οι μικρομηχανές. Και όπως βλέπετε, ήταν κόκκινο. Το έχω βάψει κατά μαύρο, τιμή σε ένα γεν του kit. Και το έχω από τότε. Όπως σχεδόν όλα μου τα πράγματα. Φυλαγμένα στοϊκά. Στα ντουλάπια, στις αποθήκες. Και το ξέθαψα για να σας το δείξω. Καλή ανάμνηση αυτή. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι
πολύ ιδιαίτερο. Δώστε μου λίγο να του βάλω την μπαταρία του και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, αυτό εδώ θα σας δείξω, παιδιά, είναι από τα πιο σπάνια πράγματα που έχω. Μου το έχουν ζητήσει πολύ. Δεν το δίνω. Λοιπόν, αυτό, βλέπετε το τηλεκοντρόλ, Night Rider, το έχω βάλει και στο TikTok, νομίζω και στο Instagram. Και φυσικά εδώ ένα Pontiac Trans Am με ένα τεράστιο αυτοκόλλητο Firebird, που να σας πω την αλήθεια δεν μου πολύ κολλάει. Ιδανικά θα ήθελα να μην υπάρχει το αυτοκόλλητο, αλλά δεν θέλω να το βγάλω, να το χαλάσω. Αυτό το είχα μικρός, μου το είχε αγοράσει ο πατέρας μου. Πού, τι, πώς και γιατί δεν ξέρω. Επίσης δεν ξέρω πώς κάποτε αυτό το αγαπημένο παιχνίδι, γιατί θυμάμαι να παίζω πολύ μαζί του στον υπηαγωγείο, χάθηκε από τα χέρια μου. Εδώ όμως το μεγάλο λαγωνικό που λέγεται Γιάννης Δελφίνης, του το είχα περιγράψει, γιατί δεν μπορούσα να βρω μια φωτογραφία όταν το με είχε πιάσει τρέλα ξανά με τον Git εκεί το 16-17. Δεν ήξερα πώς να το περιγράψω. Του είχα πει ότι ήταν κάτι που έμοιαζε με Git και ήταν τλακατευθυνόμενο καλώδιο. Και λοιπόν κάποια στιγμή ο Γιάννης μου το βρήκε. Ήταν χαλασμένο, δεν δούλευε και στάλθηκε στον ξάδερφο στην 8 Pins για να το αναστήσει και να του δώσει ζωή. Αυτό που κάνει είναι πολύ απλό και είναι αυτό εδώ που θα δείτε. Λοιπόν, έχουν τελειώσει οι μπαταρίες, τελειώνουν βασικά. Ουσιαστικά είναι ένα ρομπότ το οποίο σηκώνεται όρθιο και είναι ένα Autobot Kit Decepticon, τσαμπουκαλεμένο, και είναι με δύο κατευθύνσεων και το πας και μπροστά, ξέρω εγώ, και το μεταμορφώνεις πάλι. Αυτό σας το έχω δείξει, πολλοί το θυμήθηκαν, δηλαδή πάει να πει ήταν ένα διαδεδομένο παιχνίδι μικροί όταν ήμασταν. Δεν είναι El Greco, αλλά σίγουρα το θυμόντουσαν κάποιοι. Και είμαι πολύ χαρούμενος που αυτό λοιπόν, παρότι δεν είναι το παιδικό μου, γιατί το παιδικό μου χάθηκε, ξαναβρέθηκε στην κατοχή μου. Και είναι ένα κομμάτι το οποίο λείπει μεν το καπακάκι του από πίσω, αλλά δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει πραγματικά, παιδιά, γιατί με αυτό ταξίδεψα πάρα πολλά χρόνια πίσω, όταν ήμουν μικρούλης. Ας μπει και αυτό εδώ. Και πριν περάσουμε σε λίγο σε κάποια άλλα κομμάτια, θέλω να σας δείξω και αυτό εδώ. Δύσκολο κομματάκι και αυτό, να το βρεις με κουτί. Ελληνικής κατασκευής, Καλογερόπουλος, Βρυλισσού, Athens, Greece, με μπαταρίες Hunter 360, Made in Taiwan. Το ανοίξουμε λίγο να σας το δείξω. Λοιπόν, σε καλή, πάρα πολύ κατάσταση. Βασικά είναι αχρησιμοποιητό. Το είχα βρει και αυτό αχρησιμοποιητό. Τα κλασικά παιχνίδια περιστροφικά από κάτω που πάνε έτσι ραντομιές δεξιά, αριστερά, πάνω κάτω, μπρος πίσω. Wannabe Kit μας τα χαλάει λίγο στην αεροτομή. Μόνο το scoop και αυτό δεν είναι ακριβώς. Το σκάνερ, ας πούμε. Μπαταρίες εδώ, οι οποίες, ναι. Οπα, τις είχα ξεχάσει μέσα, μάγκες. Λοιπόν, άντε, αφού έχει μπαταρίες, δεν θυμόμουν ότι είχα μπαταρίες. Πάμε να το δούμε λίγο. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ. Κόλλησε. Μάλλον κόλλησε.
Ναι. Δεν πολύ δουλεύει, βλέπω. Θυμάμαι, δούλευε λίγο τώρα. Ποιος ξέρει. Σου στέλνει λίγο σέρβις. Εντάξει, βλέπω ότι ανάβουν τα φώτα. Κάνει πολύ φασαρία. Σίγουρα θα ξυπνήσει ο μικρός μέσα τώρα. Οπότε δεν θέλω να το ρισκάρω άλλο. Το βάζουμε και αυτό πίσω. Ένα άλλο κομμάτι τώρα, πιο σοβαρό, είναι αυτό εδώ, παιδιά, το οποίο είναι της γνωστής παλιάς εταιρείας, της ERTL, της γερμανικής, το οποίο παίρνει μπαταρίες και έχει ήχους, σκάνερ κανονικά. Έχει αρκετά καλή λεπτομέρεια, βέβαια έχει σκόνη τώρα μέσα. Το είχα παλιά εκτός βιτρίνας. Σας το δείξω έτσι λίγο στο περίπου. Καθίσματα. Κοιτάξτε, είναι από τα λίγα μοντέλα που το τιμόνι γυρνάει τους τροχούς. Εσωτερικό. Με τις δύο οθόνες. Screen accurate. Season 1, Season 2 και φυσικά και το καπό Monter, Distributor εδώ, ελπίζω να το λέω σωστά, Στέλιο, να είναι το Distributor, αυτό να μείνει κάτι άλλο, θα με διορθώσει στα σχόλια. βαρύ λεπτομέρειες πίσω, φημέ τζαμάκι. Μια πολύ καλή υλοποίηση και από κάτω δηλαδή φέτρε και τα καλά. Εδώ μπαίνουν μπαταρίες οι οποίες έχουν τελειώσει, τέλος πάντων. Το γουστάρω πολύ αυτό. Και εδώ περνάμε σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο επίσης γουστάρω πολύ, αλλά το έχω πάντα μέσα στο κουτί του. Και είναι αυτό εδώ, παιδιά, το οποίο και έτσι θέλω να μείνει. Μια φορά το έχω βγάλει. Λοιπόν, της Diamond. Ένα προς 15 κλίμακα, Night Rider, πιο μεγάλος από αυτόν εδώ, το βλέπετε έτσι. Και αυτός καλή λεπτομέρεια μέσα. Εδώ πατώντας την τάπα της βενζίνης, κάνει πάρα πολλούς ήχους, παίρνει 3 μπαταρίες. Ένα πάρα πολύ ωραίο, ένα πολύ ωραίο kit. Το kit. Έχει εδώ, να το δούμε και από μπροστά. Και έχει αυτά εδώ τα futures. Original voice of kit, sound effects, light up sensor bar, flashing voice box. Μιλάει το voice box κανονικά. Working fog lights and tail lights. Light up instruments and monitors και molecular bonded cell. Τρελό κομμάτι. Και εδώ μια άλλη περιγράφουλα. Από κάτω. Πολύ ωραίος. Είναι, αν κάποιος δηλαδή γουστάρει να αποκτήσει έναν kit, να ξέρετε έχει βγάλει και τζάντα toys. Ήθελα να το πάρω για το βίντεο, δεν το πήρα. Έχει βγάλει δύο κλίμακες. Η μία είναι κάπου στα 18 ευρώ και η άλλη είναι κάπου στα 45 ευρώ. Αλλά επειδή είχα αυτή και τον ERTL που είναι τρομερή ποιότητα, η Janda Toys τελευταία, εντάξει, έχει ρίξει ποιότητα. Οπότε είπα να μην τα πάρω μόνο και μόνο για το βίντεο. Είμαι ικανοποιημένος με αυτά τα κομμάτια. Οπότε αν κάποιος θέλει έναν kit σε μια καλή κλίμακα, με καλή λεπτομέρεια και αρκετούς ήχους φορτωμένους, παιδιά, αυτό είναι μονόδρομος. Είναι ένα τρομερό κομμάτι. Ψάξτε το, Diamond Toys, Night Rider, 1 προς 15 κλίμακα. Τον βάλουμε και αυτόν εκεί. Και πριν περάσουμε στα άλλα, να κλείσουμε και αυτό το μέρος. Λοιπόν, Playmobil Kit, ο οποίος έχει βγάλει και διαφήμιση στο YouTube, πολύ ωραία, για τα 40 χρόνια. Νομίζω ότι
το γράφει μέσα. Ναι, έχει και ένα ωραίο. Βασικά έχει ένα πολύ ωραίο εσωτερικό sleeve με τις φιγούρες και τα λοιπά. Έχει ένα ωραίο manual με την ιστορία. Εδώ βλέπουμε τα περιεχόμενα, τα οποία είναι αρκετούτσικα. Βέβαια, αυτά εδώ τα κομμάτια, τα οποία είναι πολύ μικρά, και κάποια άλλα εδώ έτσι, φωτογραφικές, κάτι ιστορίες, τα έχω κρύψει, γιατί εντάξει, μπορεί να τα βάλει στο στόμα ο γιος μου, μπορεί να τα χάσει, και του έχω έξω μόνο τον πάγκο της Bonnie, το γραφείο του Devon και τις φιγούρες. Από τότε που τον έχω πάρει στον γιο μου, τον Git αυτόν, παιδιά, παίζει πάρα πολύ μαζί του. Η αλήθεια είναι ότι είναι ανθεκτικό, θα το δούμε τώρα. Να πω ότι η τιμή του γενικά είναι στα 80 ευρώ, πλην κάποιων μαγαζιών που είναι κάπου στα 65. Για 80 ευρώ, για να μην πω και 65, εγώ θεωρώ ότι τα χρήματα αυτά είναι πάρα πολλά που ζητάει Playmobil. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι, ο οποίος έχει και αλλαγή στην πινακίδα. Δεν ανοίγουν οι πόρτες. Αυτό που ανοίγει είναι η οροφή, για να μπορείτε να βάλετε μέσα τους χαρακτήρες. Εδώ είναι μια decent ποιότητα. Είναι matte, πλαστικός, αλλά τι άλλο να περιμέναμε, Playmobil υλικό είναι. Εδώ μπαίνουν οι μπαταρίες. Είναι ανθεκτικό παιχνίδι, το έχω διαπιστώσει. Πραγματικά, όντως ο μικρός μου, παιδιά, έχει ξετρελαθεί. Παίζει πάρα πολύ. Και εδώ Michael Knight, Bonnie. Devon Miles, κλάμα. Και εδώ έχω το γραφείο με ένα τηλέφωνο και ένα home micro computer της εποχής. Καρεκλίτσα, τον Devon. Και ο πάγκος της Bonnie, που βάζει και αυτοκόλλητα. Πολύ ωραίος. Απλά, όπως σας είπα, είναι για κάποια εργαλεία ή κάποια άλλα πραγματάκια τα οποία τα έχω κρύψει με συσκευασία. Ας δούμε και λίγο τι γίνεται. Εντάξει, William Daniels φωνάρα. Νομίζω ότι αυτά είναι τα presets. Είναι ωραίο, εντάξει. Απλά θεωρώ ότι τα χρήματά του είναι πολλά. Είναι πολλά αυτά που ζητάνε. Όπως και να έχει, θέλαμε δεν θέλαμε, τα σκάσαμε. NES είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Κομπλέ το παιχνίδι με manual μέσα. NES kit, SIB, με θήκη, third party, manual και φελιζόλ στο βάθος της συσκευασίας, για όσους ξέρουν. Της Acclaim, η οποία έχει βγάλει πολλά παιχνίδια εκείνη την εποχή και στο NES και στο Game Boy. Και πίσω βλέπουμε έτσι λίγο τι παίζει. Kids more than a car, it's an extension of you, Michael Knight. Και εδώ βλέπουμε το ωραίο dashboard που έχει. Ακριβώς τίτλος πλέον. Δεν τον πήρα φθηνά. Βαράει 120, 150 μεταφορικά. Αλλά για μένα τα αξίζει μόνο και μόνο ότι είναι NES, που είναι από τις αγαπημένες μου κονσόλες, το ξέρετε αυτό. Και είναι και Knight Rider, οπότε fuck it. Πριν το πάρω SIP, το είχα και lose. Το οποίο μάλλον θα απολυθεί.
αν δεν έχει πωληθεί ήδη τώρα που βλέπετε το βίντεο. Επίσης, τα δύο παιχνίδια για το PS2 εποχή, που μόνο εκεί βγήκανε, παιδιά, αυτά είναι τα μοναδικά video games Knight Rider. Τα ίδια αυτά της Devilex έχουν βγει και στο PC. Δεν βγήκε ποτέ κάποιο άλλο παιχνίδι Knight Rider. Και εδώ βλέπουμε περίπου τι μας περιμένει. Kit is back, better than ever. Ωραία κροσοβεράκια αυτά. Μου αρέσουνε. Δύσκολα παιχνίδια και αυτά. Δεν βρίσκονται συχνά. Θεωρούνται ότι έχουν ένα, ας το πούμε, rarity, μια αξία. Τα βάζουμε εδώ. Και φτάνουμε, παιδιά, στο τέλος. Άλλο ένα πολύ σπάνιο κομμάτι, το οποίο είχε 60-70 ευρώ, το είχα πάρει. Και πλέον στο eBay υπάρχει ένα που έχει 1200. Προφανώς δεν είναι αυτή η τιμή του, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει πουθενά άλλου, παιδιά. Αυτό είναι πανέμορφο. Είναι μια ρέπλικα του Voice Box εν τέλει, του kit, το οποίο μπορείς να φορτίσεις το iPad, το iPhone και τα λοιπά. Είναι ένα USB car charger και έχει 10 ήχους από την ομιλία του kit και φώτα. Είναι τρομερά ψαρωτικό, μπαίνει στον αναπτήρα του αυτοκινήτου και θα το δείτε σε λίγο. Πολύ σπάνιο κομμάτι πλέον, δεν βρίσκεται, το έχω στη συσκευασία του, Universal Official Product, τα αφήνουμε αυτό εδώ. Και πάμε τώρα στα τελευταία κομμάτια. Λοιπόν, αυτό εδώ το καλούδι που μου ήρθε λίγες μέρες πριν, το έχω ανοίξει μία φορά, είναι απίστευτο, είναι πανέμορφο, δεν ξέρω τι άλλο να πω, δεν θα σας δείξω, θα το δείτε σε επεισόδιο αυτόνομο, σε λίγες μέρες. Οπότε κάντε λίγο υπομονή. Και αυτό το βαλιτσάκι μαζί με αυτό εδώ, αλλά και αυτά εδώ τα δύο, τα αγόρασα από το κατάστημα ρετρό παιχνιδιών και συλλεκτικών ειδών, το K&K Collectibles, δύο βουνιό του 16 στο Εγάλεο. Νομίζω ότι όσοι παρακολουθείτε αυτό το κανάλι πλέον δεν γίνεται να μην δεν γνωρίζετε το κατάστημα, γιατί έχω κάνει ένα πολύ δυνατό store tour εκεί. Κάναμε και τα 5 χρόνια Console Hunter επεισόδιο και meeting, το δεύτερο meeting για τους φίλους του καναλιού τον Μάιο, γυρίστηκε εκεί και μετά το γύρισμα έφυγα σφαίρα για αυτή την επική βόλτα με τον kit. Οπότε όλα αυτά τα καλούδια εδώ που βλέπετε, επειδή σίγουρα μετά από αυτό το επεισόδιο θα τα ψάξετε πολύ, γρήγορα κάντε τις παραγγελίες σας στο K&K, στον φίλο Κώστα και στην Κλείο, για να τα παραγγείλετε. Γιατί αυτά, καλά, αυτό είναι μόνιμα out of stock, μόνιμα. Και ήμουν πολύ τυχερός που μπόρεσα και βρήκα ένα κομμάτι. Είχε βγει πέρσι για τα 40 χρόνια του kit και άρχισε πιο πολύ να κυκλοφορεί φέτος. Η τιμή του είναι στα 85-90 ευρώ. Θα τα πούμε βέβαια στο δικό του επεισόδιο. Αυτά εδώ είναι την ώρα που τα αγόρασα, τη μέρα που τα αγόρασα από τον Κώστα, ήταν επίσης sold out. Και πραγματικά, επειδή ξαναβγαίνουν αυτά, παιδιά, κάντε τις παραγγελίες σας, γιατί είναι και ένας και δύο μήνες αναμονή. Είναι πολύ ιδιαίτερα κομμάτια, τα οποία θα τα δούμε τώρα. Και επίσης να πούμε ότι εκτός από το K&K Collectibles μπορείτε επίσης να τα βρείτε και στο Zartan Toy Store. Όχι. Οπότε, παιδιά, κάντε τις παραγγελίες σας, γιατί θέλουν ένα-δυο μήνες να έρθουν. Και πάμε να δούμε αμέσως τι είναι αυτά τα όμορφα πράγματα. Λοιπόν, δεν τα έχω ανοίξει. Εδώ καταρχήν να πούμε ότι αυτά είναι του Dr. Collector, που το είπα και πριν. Είναι ένας οίκος που φτιάχνει collectibles βασισμένα σε πολύ γνωστά franchises και κάνει τρομερή δουλειά.
περιμένω και πολλά καλούδια Jurassic Park, Jurassic World. Θα τα δείτε το επόμενο διάστημα και για τα 30 χρόνια Jurassic Park που χτυπήσαμε φέτος τον Ιούνιο. Αυτή την νοσταλγία, την τρέλα. Έτσι λοιπόν κυκλοφόρησε αυτά τα τρία σε stand-alone μορφή, το καθένα ξεχωριστά, και πολλά με τα άλλα καλούδια τα έβαλε σε αυτή τη βαλίτσα που θα δούμε, είπαμε, σε άλλο επεισόδιο. Εδώ λοιπόν είναι η πινακίδα του kit, ρέπλικα, ακριβώς σε ίδιο design, που μπορεί να μπει στο αμάξι σας. Έτσι, κανονική ρέπλικα, πολύ ωραίο κομμάτι. Εδώ, άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι, παιδιά, το μπρελόκ και το κλειδί του kit. Σε μια πάρα πολύ όμορφη συσκευασία, το σύμβολο του flag του Night Industries. Θα είχε ενδιαφέρον αν ήταν άκοπο και θα μπορούσαμε να το τροχίζαμε και να το κάναμε στο αμάξι μας, ξέρω εγώ, σαν κλειδί. Πολύ καλή ποιότητα, ωραία συσκευασία, με μαγνητάκι και όλα σαν ανοιγοκλίνη. Το βάζουμε και αυτό εδώ. Και Night Rider Communicator Watch. Λοιπόν, αυτό θα είναι giveaway στο επόμενο επεισόδιο, να ξέρετε, από μένα για εσάς και από το K&K Collectibles. Είναι μέχρι στιγμής, γιατί το έχω μιλήσει με το Στέλιο, που έχει ήδη ένα ρολόι του kit και καλά ρέπλικα. Αυτή είναι η καλύτερη ρέπλικα που υπάρχει. Σαφώς δεν υπάρχει ένα επικοινωνία, είναι όμως πολύ πιο αληθοφανή. Ας πούμε, τα άλλα γράφουν Made in Taiwan, Made in China. Αυτό έχει αποφύγει να γράψει κάτι τέτοιο το Dr. Collector για να μην χαλάσει τη φάση. Είναι ίδιο ακριβώς σε μέγεθος. Έχει αυτά τα futures εδώ που βλέπετε και πραγματικά είναι τέρμα ψαρωτικό. Εγώ δηλαδή το έβγαλα έτσι μια φορά και μόνο που το έβαλα στο χέρι μου για λίγο νόμιζα ότι έγινα ο Michael Knight. Αλλά ξέρετε, μπορεί και να είμαι. Θα το δείτε σε λίγο. Λοιπόν, πριν δείτε αυτό σε λίγο, μία ώρα εδώ ακριβώς αυτό το πλάνο, παιδιά. Είμαστε ήδη μία μισή ώρα επεισόδιο, αλλά εγώ το γουστάρω, ελπίζω να το γουστάρετε κι εσείς. Και πάμε λοιπόν τώρα μέσα στο Game Room να συνδέσουμε NES και PlayStation 2 για να σας δείξω και εννοείται τα video games πώς παίζουν αυτά τα video games σε εκείνες τις κονσόλες. Φύγαμε και το επεισόδιο δεν τελειώνει, δεν τελειώνει, συνεχίζει δυνατά. Και εδώ λοιπόν NES 1992, καθυστερημένα στο τελείωμα της ζωής του NES αυτό το παιχνίδι λανσαρίστηκε και μακριά εδώ και 10 χρόνια από την εκκίνηση του Night Rider στην Αμερική. Τα γραφικά θα τα δείτε, δεν είναι τίποτα το ενδιαφέρον εκτός από μια προσπάθεια φιλότιμη που έγινε στο εσωτερικό του kit. Εγώ όπως είπα και πριν δεν το είδα, παιδιά, ποτέ στην Ελλάδα. Αν κάποιος το αγόρασε εδώ Ελλάδα θα με ενδιέφερε να το δω στα σχόλια από πού το πήρε και τα λοιπά. Ίσως ήταν από τις αγωγές που δεν έφερε η Tochu Official. Από εκεί και πέρα πάμε λίγο να το δούμε. Δύο modes, 15 levels, τα οποία υποστηρίζουν και password για resume playing. Πάμε εμείς και καλά ένα campaign. Ο Devon εδώ μας κάνει το briefing. Βλέπουμε τα 15 levels, που πρακτικά είναι οι 15 πόλεις της Κεντρικής Αμερικής. Για να δούμε. Ας προχωρήσουμε.
εδώ η Bonnie μας ετοιμάζει για το gearing της περίπτωσης. Με το κουμπί το select μπορούμε να τα επιλέξουμε. Ας πάρουμε laser. Να πήρα laser. Και λοιπόν, ξεκινάμε με το μπροστά, με το up δηλαδή, στο directional pad εκεί ταχύνει, με το πίσω επιβραδύνει. Ναι, λέει laser έχω, όχι. Σωστά, φορτώσαμε λίγα laser. Ας ρίξουμε με το machine gun που είναι ατελείωτο. Δηλαδή αν δεν θυμάμαι ποτέ ότι να ρίχνουμε τον πόλο. Όπως και να έχει, βλέπουμε στην οθόνη τη μία από τις δύο, εκ των οποίων οι δύο οθόνες υπήρχαν season 1 ή 2. Η μία οθόνη έγινε στη season 3 and 4. Χρησιμεύει σαν ένα τύπου ραντάρ σόναρ που είναι στη μέση. Έχουμε χρόνο, βλέπουμε το shield, το molecular bond cell του kit. Υπάρχουν power-ups που βγαίνουν, ήταν απλήρωσης ενέργειας NATO. Για να δούμε αν θα φτάσουμε τον χρόνο, αν και άλυσα λίγο ταχύτητα. Εδώ βλέπουμε το εφέ damage πρακτικά. Ακούτε τα λάστιχα, τα οποία στριγκλίσαν όλα αυτό το αστείο εφέ. Μια άλλη επιλογή την οποία δεν έχω χρησιμοποιήσει τόση ώρα είναι φυσικά και το Turbo Boost, το οποίο το δούμε τώρα. Αρκετά fun είναι το γεγονός ότι φέρεται το σκάνερ του Kik σε εμάς επάνω στο καπό και όχι στο μπροστά. Αλλά σίγουρα η Ακλίν τότε θέλησε να κάνει κάτι όσο πιο πιστά γινότανε. Πάνω που τέλειωσε ο χρόνος, τέλειωσε και το shield ή όχι? Όχι. Πρέπει να ξαναπαίξουμε γιατί δεν φτάσαμε στο timing. Πάμε έτσι μια τελευταία απόπειρα, την οποία θέλω να δυναμώσουμε λίγο το κινητήρα, να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Φύγαμε! Αυτό που ακούγαμε δεν ξέρω και όταν μίλαγε το voice box αν ήταν η φωνή του Knight Rider. Κιτς, και εδώ Turbo Boost. Εντάξει, τώρα δεν μπορείς να περιμένεις πολλά από ένα τέτοιο παλιό hardware όπως αυτό του NES. Πρακτικά glitch control, racing controls, τα οποία το background, η πρώτη παρατήρηση είναι ότι δεν αλλάζει καθόλου. Να πεις δηλαδή ότι έρχεται λίγο πιο κοντά, αλλάζει πιο επιθετικά, όπως ας πούμε στο Super Monaco GP στο Master System, που εκεί βλέπουμε και πιο δυνατό hardware από το NES. Ουσιαστικά είναι ένας μονότονος ορίζοντας. Στο βάθος βλέπουμε προφανώς και την κέφια του Σαν Φρανσίσκο που είναι στο περασμένο, το επόμενο level. Αλλά εδώ δεν παίρνω καμία εμπειρία ότι είμαι για λίγο στο Los Angeles. Όπως προείπα, ο σχεδιασμός του εσωτερικού του kit είναι τουλάχιστον ok, decent, έχει γίνει μια προσπάθεια. Στεναχωρήκαμε που δεν βγήκαν άλλα παιχνίδια Knight Rider σε πιο δυνατά μηχανήματα όπως Mega Drive και Super NES, Mega CD, 3DO, bla bla bla, και βγήκανε μόνο εδώ και μετά μόνο στο PS2. Κάνει εντύπωση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ήμασταν κοντά στο τερματισμό, το χάσαμε για λίγο. Τελειώνει ο χρόνος και απλά σου κάνει ένα time out. Αυτό ήταν, παιδιά, το NES Knight Rider. Πρακτικά ήταν και ένα σύντομο review. Ο ήχος, εντάξει, NES πρωτόγονος, θα μπορούσα να πω. Ο χειρισμός glitchy. Οκ, εντάξει. Παραμένει ένα ακριβό παιχνίδι, βέβαια, για το NES.
Μάλλον ίσως να κρύβεινε πέρσι για τα 40 χρόνια του Knight Rider που πολλοί fans θα θέλαν να μαζέψουν collectibles, ίσως να σήκωσε από εκεί τιμή. Αλλά όπως και να έχει, δεν γινόταν να με δε είναι στη συλλογή μου. Λοιπόν, παιδιά, αυτό τώρα θα δώσει τη θέση του στο επόμενο μηχάνημα. PlayStation 2 και φύγαμε. Λοιπόν, εδώ Knight Rider. A shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist. Michael Knight, a young loner on a crusade to champion the cause of the innocent, the helpless, the powerless, in a world of criminals who operate above the law. Στην αρχή θέλει ένα πολύ μεγάλο tutorial. Πολύ μεγάλο. Δηλαδή, 4-20 λεπτού. Οπότε δεν μπορώ τώρα να κάτσω να το βάλουμε. Εδώ δείχνει κλασικά. Βλέπουμε τη μουσική. Βλέπουμε το kit. Μπορούμε να βάλουμε έτσι μόνο μια πίστα. Περάσουμε το tutorial σαν arcade φάση, να το πούμε έτσι. Το χαμηλώσω λίγο. Για να δούμε έτσι λίγο πολύ γρήγορα στο περίπου, να δείτε λίγο τα γραφικά, να δείτε λίγο τις λειτουργίες του kit κτλ. Εδώ να γουστάρουμε. Retro καταστάσεις, πάντα. Και πάμε να δούμε λίγο εδώ τώρα. Το loading είναι μεγάλο πάντα. Michael, I just heard there's been a bank robbery in a town quite nearby. Apparently a large sum of money was loaded onto a modified getaway vehicle, which the police cannot keep up with. The vehicle is heading this way, and I would like you and Kit to stop it. Finally, some action. We're on our way. Kit, let's hit it. If you mean hurry, Michael, then I concur. The getaway car just passed us at 120 miles per hour. We're going to be hard-pressed to keep it within sensor range. Πάμε, παιδιά, πάμε, φύγαμε. Εμπειρικά, έτσι και από τότε που το είχα παίξει, μου θυμίζει τρομερά ο χειρισμός, να το πω, η φάση, το distract. Αυτή την παιχνιδάρα στο PlayStation 1, το οποίο σας το έχω δείξει. Ο χειρισμός είναι έτσι το ίδιο απόλυτο σαν καριέρος. Πάρτε λίγο turbo boost, το τουρμπο να σε βγάλει εκτός πορείας το turbo boost. Λοιπόν, εδώ δεν υπάρχουν ακόμα αμυντικά συστήματα. Έχω όμως αμυντικά συστήματα του kit, τα οποία θα τα δείτε. Μας έβγαλε μια έκρηξη εκτός του. Mode, απλά χάνουμε ταχύτητα έτσι. Δυστυχώς δεν υπάρχει άλλη κάμερα. Σε άλλα modes αργότερα υπάρχει άλλη κάμερα, είναι αλήθεια. Εντάξει, εδώ ξέρετε τι έπρεπε να είχα κάνει, αλλά μιλάω και δεν παίζω. Λοιπόν, distance target, πάμε. Καλό, καλό, πολύ καλό. Είναι αυτά τα οι κολόνες της ΔΕΗ που ούτε στα video games, αλλά ούτε στην πραγματικότητα θες να τις βρεις ξαφνικά μπροστά σου.
του cinematic mode. Πού θα πάει, θα τον πιάσουμε, δεν γίνεται. Κάνα ξανά αυτό το artillery barrage, ποιος το ρίχνει. Ωραίο, το θυμάμαι αυτό. Καλή φάση. Skip mode επιτυχώς. Ίσα ίσα που περάσαμε ανάγκες. Και εδώ είναι το δεύτερο παιχνίδι, παιδιά, 2004, δύο χρόνια μετά. Να σας πω την αλήθεια μου, δεν ξέρω πώς αποφασίσαν να κάνουν ένα sequel, γιατί η ταινία, η σειρά μάλλον, με τον Knight Rider, με τον Val Kilmer και τον Mustang, δεν είχε βγει ακόμα, οπότε να δεχόμουν ότι γινόταν κάτι όταν ξαναυπήρχε της μόδας ο Kid. Αλλά εδώ να σας πω την αλήθεια, δεν έχω καταλάβει γιατί. Παρ' όλα αυτά, εμείς οι fans το δεχτήκαμε, το γουστάραμε κτλ. Και αυτό το παιχνίδι τώρα έχει, από ότι εντάξει, οπτικά το βλέπουμε λίγο, το θυμάμαι παλιά που το λέγανε κι άλλοι, έχει λίγο καλύτερα γραφικά. Έχει καλύτερο, έχει περισσότερα levels, έχει πιο ωραίες σκηνές, έχει stunts από την πραγματική ταινία, έχει FMV sequences και γεμίζει το παιχνίδι, την ιστορία με νέες ωραίες περιπέτειες με τον Mike Knight και τον αγαπημένο μας Kid. Super Pursuit Mode. Ωραίο κεντρικό. Has been repaired. You're as good as new. Thank you. You're welcome, Kit. Michael, I've discovered the missiles were activated by a remote control, but I've managed to intercept the signal. The broadcast is coming from 50 miles west of our current position. Devin wants you to find out the exact location. Well, Kit, you heard the lady. We've got some work to do. Ready to hit the road? Of course, Michael. Michael, please be careful. We don't know who we are dealing with. Λοιπόν, βλέπουμε άλλη κάμερα και αν θυμάμαι καλά πάλι δεν έχει να επιλέξεις, μόνο σε συγκεκριμένες σκηνές όπως εδώ ας πούμε. Is there anyone still around? Ναι, δεν αλλάζει κάμερα, έχουμε αλλιώς τα turbo boost, έχει αλλάξει το σκάνερ, έχουν αλλάξει γενικά τα κουμπάκια. Τα γραφικά είναι αυτό που σας είπα, είναι λίγο πιο βελτιωμένα και εγώ τώρα που το ξαναβλέπω μετά από τόσα χρόνια βλέπω για κάποιες διαφορές. Να πω εδώ ότι επειδή δεν έβρισκα το component το καλώδιο, έχει συνδεθεί με απλή συνδεσμολογία RCA. Με component είναι σαφώς πιο ωραία εικόνα, πιο γλυκιά σε μια CRT. This looks really serious. It looks like... Με το σκάνερ να παρακάμψουμε την πύλη.
Michael, there is no way back. I can't open the gate from here. Kit, scan for another way out of here, okay? Yes, Michael. Kit! Buddy, are we all right? What happened? I cannot say exactly, Michael. I've lost some very important functions. Another hit like this will destroy us both. I suggest we even leave. Same thought here. Before the impact, my scanner picked up a gate on the other side of the compound. I see it. Michael, that gate is now closing rapidly. We have to hurry. Okay, get us out of here before we're toasted. Okay, Michael. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν και το Knight Rider 2. Okay, ωραίο. Διασκεδαστικά παιχνίδια, όσοι έχετε, πολλοί θα έχετε PS2 και είστε fan του Kid, πάρτε τα. Δεν είναι πολύ φτηνό παιχνίδι PS2 και το 1 και το 2, αλλά σίγουρα μπορεί να σας δώσουν πολύ, πολύ ωραίες στιγμές αν είστε νοσταλγοί του Key και φαν σαφώς. Εμένα είναι συλλογή μου, δεν γίνεται μια συλλογή μου, μάλλον αυτά που έχετε δει να λείπανε και αυτά. Η αλήθεια είναι ότι τα είχα παίξει πρώτα στο PC όταν είχαν βγει και μετά αναγκάστηκα να τα πάρω και στο PS2 σαν φυσική μορφή και να είναι ωραία στη βιβλιοθήκη μου. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε το gameplay σε NES και σε PS2 και φυσικά αυτό το επεισόδιο δεν τελειώνει εδώ και φυσικά δεν γινόταν να μην σας δείξω και αυτό εδώ, μάγκες. Το ηλεκτρονικό μπουφάν, τώρα τα παιδιά φοράνε. Ηλεκτρονικό μπουφάν, σαν τα κις που αγαπάνε. Ζητήστε το γνήσιο ηλεκτρονικό μπουφάν από την Αγγέλα Ελλάς, το ξάφνιασμα της χρονιάς. Και πώς έρχεται ο Kit με το ρολόι? Kit, πού είσαι? Ψήτ, Kit, Kit. Γάμω τα Bluetooth. Δούλεψε. Kit, ανάτος. Λοιπόν, ήρθαμε στο American Burger να δούμε μια καταπληκτική συνάντηση American Cars. Σε λίγο θα έρθουμε και Harley και φυσικά θα δούμε τον λόγο για τον οποίο ήρθαμε εδώ. Εκτός που όσοι δεν καταλάβατε, είναι ο αγαπημένος μας Kit. Να δούμε εδώ και από κοντά τον ιδιοκτήτη του και φυσικά να φάμε μπεργκεράρες και να ακούσουμε τους μουσικάρες. Για πάμε λίγο να δούμε έτσι ένα sneak peek. Lola, who's this brightless man?
όμορφη Κυριακή σε όλους και να μην ξεχνάμε μόνο τον Χάτερ! Δεν γινόταν να έρθουμε για να μην φάμε ρε παιδί μου, να πούμε ότι κάναμε μια δουλίξα. Αντρικά πράγματα. Λίγα onion rings, λίγα βαρατούκια, λίγο διπλά μπίρκες με τσέντρα, εδώ ιστορία για να γουστάρουμε όλοι εδώ να φάμε και να περάσουμε πάνω απ' όλα καλά. Τι γίνεται! Δεν γίνεται να μην δεν πω, θα μπω. Έχετε να δείτε και. Εντάξει, τα έχετε δει και από άλλα κανάλια και από το Rotary Brothers που έχουμε δει επεισοδιάρα πρόσφατα εκεί. Αλλά να μπω και εγώ, να μιλήσουμε και εγώ λιγάκι. Λοιπόν, ανοίγω με πολύ προσοχή. Βασικά θέλω να βγάλω και τα παπούτσια μου, να μπω με τις κάλτσες, ρε παιδί μου. Γίνεται. Κάτσε, με πολύ προσοχή. Δηλαδή, να μην αντιμπάει τίποτα. Είμαι και ψηλός και δεν μπορώ να μπω. Πρώτα μπήκα. Εντάξει. Λοιπόν, στελάρα μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλώς σε βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχήν που δέχτηκες να κάνουμε αυτή τη βιντεάρα. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση για αυτή τη βιντεάρα. Δεν γινόταν να μην πέρα από τα παιχνίδια, τα El Greco, τα Kit και τα video games, τα Kit, δεν γινόταν να μην δεν έρθουμε και στον αληθινό Kit, ας πούμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό θα το πούμε πιο μετά. Αυτό, αυτό έχει κουβέντα. Πού βρισκόμαστε? Τι έγινε, η επίθεση των κλονών. Αλλά εντάξει, ξέρουμε αυτός είναι ο πρώτος, έτσι. Αυτός είναι ο πρώτος και υπάρχουν άλλοι δύο, νομίζω, ή άλλοι τρεις. Ολοκληρωμένοι. Ναι. Άλλος ένας. Ωραία. Είμαστε στο American Burger, όπως βλέπετε. Είμαστε λεωφόρος Βουλιαγμένης 4. Είμαστε σε ένα πολύ ωραίο χώρο που θυμίζει Αμερική. Σήμερα υπάρχει ένα ωραίο event εδώ. Μια γιορτή, όπως μου είπε ο Στέλιος, συγκεκριμένα ολοήμερη. Με αμερικάνικα αυτοκίνητα. Θα έρθουν Harley, θα παίξουν μουσικάρες, μπεργκεράρες εδώ, θα γίνει χαμός. Από όσο ξέρω, Στέλιο, έρχεσαι συχνά. Είναι στέκι σου εδώ αυτό. Εδώ είναι στέκι, ναι. Είναι στέκι μου. Μαζεύονται πολλά αμάξια. Αυτοκίνητα μαζεύονται μόνο σε event. Γενικά. Okay. Δηλαδή αυτό το πράγμα που είδε σήμερα γίνεται μια-δύο φορές το χρόνο. Okay. Αλλά γενικά, όσοι το ξέρουμε το μαγαζί και είμαστε και ιδιοκτήτες τέτοιων αυτοκινήτων, εντάξει, ερχόμαστε. Ναι. Δηλαδή κάνουμε επισκέψεις συχνές. Έτσι, το θυμάμαι, είχαμε για κάνει και το παλιό. Ναι. Μπριγκεράρες, επειδή θα τις δοκιμάσουμε σε λίγο, παιδιά. Όσοι ξέρετε το μαγαζί, εννοείται σας παροτρύνω να έρθετε και που ξέρετε την επόμενη φορά, μπορείτε να δείτε και το Στέλιο. Αυτό που θέλω να πω που είναι πολύ βασικό είναι ο Στέλιος. Εκτός από όλο αυτό που έχει καταφέρει που θα το αναλύσουμε στη Βόλτα αργότερα, είναι ότι ο Στέλιος είναι και ο ιδρυτής της σελίδας στο Facebook, την Night Riders of Greece, όπου εκεί μοιράζεσαι με τον κόσμο τα πάντα. Εκεί είμαστε όλοι τρελοί με τον Git. Αυτοί που μεγαλώσαμε με τον Git, αυτοί που το μαθαίνουν τώρα τον Git. Αυτό, σωστό. Πιο μικρότεροι. Σωστό. Είναι για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Ακριβώς. Πολύ όμορφο υλικό. Φωτογραφίες, ξεθάρετε, βίντεο. Φωτογραφίες, εγώ πιο πολύ κυνηγάω φωτογραφίες από ελληνικό έδαφος. Δηλαδή από τη συναυλία του Χάσελ 88 με φωτογραφίες από την Express Service. Express Service. Αυτά πιο πολύ κυνηγάω προσωπικά. Ναι. Δηλαδή, ό,τι επιρροή είχε ο Git. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, εσύ. Γιατί εντάξει, με αυτό μεγαλώσαμε. Εννοείται. ΕΡΤΕΝΑ το 88, πότε βγήκε πρώτη φορά. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Τώρα, αυτό είναι λίγο. Είναι λίγο, ναι. Πρέπει να ξεκίνησε τέλη του 83 ή 84. Α, ήταν τόσο νωρίς. Στην Αμερική έπαιξε το 82. Το 82, ναι. Ωραία. Τότε παίζονταν κάτι στην Αμερική και στις υπόλοιπες χώρες. Ειδικά στην Ελλάδα, που τότε η Ελλάδα δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένη. Ειδικά στην τηλεόραση. Για κανάλια είχαμε. Σαφώς. Ερχόντουσαν κάποια χρόνια μετά. Ναι. Λοιπόν, εγώ εικάζω ότι ο Κίτ πρώτη φορά έπαιξε 83 ή 84. Μάλιστα. Τέλειο, δηλαδή ή Σεπτέμβριο 83 που ξεκινάνε όλες τις σειρές. Okay. Ή Σεπτέμβριο 84. Μάλιστα. Και ξεκίνησε μέχρι το 88 στην ΕΡΤΕΝΑ. Mm-hmm. Μετά άνοιξε ο Αντένα.
ξεκίνησε όλη η σεζόν αρχή από τον Αντένα 88-89-90. Mm-hmm. Μετά επαναλήψεις τελευταία φορά σε τηλεόραση, ας το πω κρατική, ναι, έπαιξε επανάληψη στον Αντένα τα μεσημέρια του καλοκαίρι του 96. 96. 96, τελευταία φορά μεσημέρια. Έχω την εντύπωση. Έπαιξε τον Γκί. Ναι. Κάθε μέρα, ναι, δηλαδή, ξεπέταξε 4 σεζόν και μετά ξεκίνησε τον Baywatch. Το Baywatch το θυμάμαι, αλλά έχω την εντύπωση, επειδή πήγα τότε στο χωριό μου, εγώ Πελοπόννησο, καλοκαίρια, νομίζω ότι το έβλεπα 93, έκτη δημοτικού με 93-94. Έπαιξε δηλαδή σχεδόν κάθε καλοκαίρι μπορεί να παίζω κιόλας, γιατί το θυμάμαι. Όχι όλα τα καλοκαίρια, όχι όλα τα καλοκαίρια. Παρακαλάγαμε. Τότε παρακαλά. Δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ, ούτε YouTube, ούτε torrent, ούτε... DVD δεν είχαμε να τα δούμε. Δεν υπήρχε. Θυμίσου πότε θα ήταν DVD η Ελλάδα. 99-2000. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, δεν, δηλαδή τότε παρακαλάγαμε, κάναμε το σταυρό μας, να παίξουν κάπου επανάληψη. Ισχύει. Σε ποιότητα 280p. ναι, 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 CRT, FM. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, μετά βγήκαν τα DVD. Εντάξει. Τώρα έχουν βγει και Blu-ray. Καλά είμαστε. Καλά, ναι. Δεν έχουμε πάρα πολύ. Εντάξει, σίγουρα έχεις και σε VHS τίποτα υλικό, σου έχουν δώσει οι fans από τη σελίδα. Σε VHS. Είχα όλα τα ψώνια γραμμένα από τον Αντένα. Από το πάρτι σου. Εσύ τότε. Ναι. Έτσι. Τα δάνεισα σε ένα φίλο να τα αντιγράψει και δανεικά και αγγελίστα. Εντάξει, δεν με νοιάζει τόσο γιατί, ναι, έτσι, ναι, και δεν τα βλέπω ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω κρυστάλλινο έχω και εικόνα, οπότε με τα Blu-ray έχω καταβολευτεί. Έτσι. Γιατί στο Blu-ray βλέπεις. Όταν ζουμάρει το voice box, βλέπεις και τη σκόνη που έχει πάνω. Ναι, 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 έχει ποιότητα. Όπως και εδώ τώρα, εγώ δεν βλέπω σκόνη. Εντάξει. Παιδιά, θέλω όσοι δεν ξέρετε τη σελίδα και όσοι είστε νοσταλγοί και λάτρεις του Kit, μπείτε στη σελίδα. Θα υπάρχει σχετικό link στο επεισόδιο να κάνει ένα redirect σε σελίδα του Στέλιου που υπάρχουν όμορφες συζητήσεις, νοσταλγικές αρχεία, φωτογραφίες που είπαμε. Και κάνει και ο Στέλιος, πηγαίνει σε διάφορα μαγαζιά. Το τελευταίο που πήγε στο πλυντήριο, στον Πειραιά. Εντάξει, εκεί το παιδί έπαθε κεφαλικό. Βιντεάρα, βιντεάρα. Εκεί έπαθε κεφαλικό. Ναι, ναι. Λάτρης του Kit και δεν ήξερε καν την ύπαρξή μου. Ήταν το βίντεο, σου λέω. Είδες ότι και στην πόρτα του είχε πλυντηρίου είχε πάλι αφήσει να κολλήσει αυτό το κόλλητο Kit. Έπαθε, σου λέω, flashback ο άνθρωπος. Ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν. Μην κάτσουμε πολύ εδώ γιατί νομίζω. Θες να πάρεις κάνα μια λήψη στο ταμπλό μέσα. Α, ναι, ο κάμεραμάν, Σοφία, μπορεί να κάνει ένα rotate από εδώ. Θέλεις να Σοφία να δείξει λίγο ταμπλό ενώ ανάβει. Αν και θα το δούμε και βράδυ. Έλα από την άλλη, από την άλλη. Έλα, έλα από την άλλη, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να έχει ένα ενιαίο τώρα. Ναι, πώς και δεν έχει συνδέσει ένα ενιαίο. Αφού θυμάσαι ένα επεισόδιο, άνοιγε και βγάζει ατάρι από μέσα τώρα. Εντάξει, απίστευτο. Έχει βάλει και κάμερε, βλέπω πίσω ή μπροστινή. Εντάξει, τι να πούμε, παιδιά, αυτό είναι ένα μεράκι τώρα ετών, γνώσης, ψαξίματος, ταλαιπωρίας, αλλά είναι στο τέλος, τελική μορφή, ένα διαμάντι. Στέλιο, είναι απίστευτο. Μην το κρατάμε πολύ και κέντρο βολτάζ. Θα παίξουμε. Έλα, γιατί μη στέλνω. Να κάνω ένα crossover στο βίντεο εδώ. Δεν γίνεται. Πρέπει να. Βασικά θα έρθει μια μέρα σπίτι να παίξουμε NES στη συλλογή μου, εκεί που τα έχω όλα καμπίνες ιστορίες. NES, Davilex. Night Rider, Night Rider 2. Αυτό. Και αν βρεις. Ναι. Άλλο Tiger. Δεν ήταν τη Tiger. Δεν είχε η Tiger. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, τη LJN. LJN. Γιατί είχα ψάξει για Tiger που μου είχες αναφέρει, αλλά δεν βρήκα. Είναι στην ουσία, ναι, το NES. Ναι. Σε τροποποίηση. Ναι, 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 σε handheld. Σε hand. Ωραία, λοιπόν, παιδιά, πάμε να φάμε, να γουστάρουμε. Δεν, δεν πάμε να φάμε, πάμε να σκάσουμε. Πάμε να σκάσουμε. Μην στεναχωριέστε, δεν μένουμε εδώ, γιατί θα υπάρξει και μια βραδινή βόλτα με τον Knight Rider και τα Στελάρα. Φύγαμε. Λοιπόν, έρθει η ώρα με το Στέλιο. Με άλλες πλουσίες, γιατί κάνουμε και time traveling. Θα βάλω τον κούλο μου εκεί που έκατσε ο Χάζελμπορφ, δηλαδή... Είχα σωτού που λέω. Είσαι που να πούνε εκεί. Εντάξει, είναι, έχει βγάλει το... Δεν πήγαινε εγώ το κουτόνι. Ο Τράξ, πώς το έλεγα. Τράξ, τον έλεγα. Ποιο. Το Ιπνάνι Φάιρμπορφ. Ουίντ Σάξον. Ουίντ, ναι. Είδες. Λοιπόν, με τη σύμπτω δεν παίρνεις μέσα, θα λέμε αύριο. Εντάξει, θα αλλάξω, θα δείτε άλλη μπλούσα στο βίντεο, πάω να αλλάξω εγώ τώρα. We'll be right back.
εσείς πιστεύω ότι έχετε να πείτε στα σχόλια. Περιμένω τα σχόλιά σας για αυτό το πολύ ιδιαίτερο βίντεο και αφιέρωμα για τον Knight Rider, τον Mike Knight και τον πιστό του σύντροφο, τον Kit Knight Industries 2000. Τα είδατε όλα. Παλιά ελπίδικο παιχνίδια, λίρα, video games, τα σύνδεσα μέσα, παίξαμε με αυτά. Σας έδειξα τις παιδικές μου αναμνήσεις, σας έδειξα τα μετέπειτα αποκτήματά μου. Πήγαμε μια βόλτα με τον δικό μου wannabe kid. Είχε πλάκα όλο αυτό. Πήγαμε στο American Burger, στο Detroit Cruisers Event και είδαμε το Στέλιο, μιλήσαμε και όπως θα δείτε, τώρα θα είμαι μέσα στο αμάξι του Στέλιου για να πάμε στο δεύτερο δυνατό μέρος του αφιερώματος Knight Rider, το οποίο, παιδιά, το νιώθω ότι αυτό το επεισόδιο θα πάει πάρα πολύ καλά στο YouTube. Το νιώθω. Γιατί θα είναι ένα ιδιαίτερο βίντεο. Ένα ιδιαίτερο βίντεο και ήταν χρέος μου για κάτι το οποίο μικρός λάτρεψα, αγάπησα πάρα πολύ και αυτά είναι τα αποκτήματά μου. Δεν γίνονταν να το κάνω βίντεο. Είναι αναμνήσεις, είναι συλλεκτικά στη μέση, έχει και video games. Δεν γίνονταν να το κάνω βίντεο. Ελπίζω να με καταλαβαίνετε. Είναι κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει και να μείνει παρακαταθήκη. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ όσους κάτσατε, παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο. Κάντε το ένα share, να το δουν φίλοι σας, συγγενείς, ξαδέρφια, θείοι σας τυχόν που είχαν επαφή με τον Kit, τον γουστάρανε, τον βλέπανε, να δουν αυτό το βίντεο, σίγουρα κάτι θα πάρουν. Θα νοσταλγήσουν, θα γουστάρουν, θα θυμηθούν, θα γελάσουν. Κάντε ένα share όσοι έχετε social σε ομάδες, με αμάξια, με collectibles, με τηλεκατευθυνόμενα, με video games, κάντε ένα share. Θα βοηθήσει αυτό το βίντεο να αναδειχθεί. Ένα like και φυσικά μην ξεχνάτε, αν είστε νέοι φίλοι του καναλιού, κάντε ένα subscribe, καθώς μεγαλώνοντας αυτό το κανάλι δίνετε τη δύναμη να μπορέσω να κάνω περισσότερα βίντεο, κάτι το οποίο μου είναι δύσκολο λόγω πολύ περιορισμένου χρόνου. Είναι μια προσπάθεια που όταν μου δείχνετε την αγάπη σας και εγώ την επιστρέφω με τέτοιου υλικού, περιεχομένου και επίπεδου βίντεο. Αυτό μπορώ να κάνω εδώ για εσάς. Λοιπόν, αρκετά φλιάρισα, φλιαρώ γενικά, αλλά με έχετε συνηθίσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να γουστάρετε ό,τι κάνετε και να είστε υγιείς. Σας εύχομαι μια υπέροχη Κυριακή. Καλή συνέχεια, φίλε. Στελάρα, ευχαριστώ. Δεν ξέρω πόσα ευχαριστώ μπορώ να πω για να πω ότι είμαι υπόχρεος, όχι υπόχρεος, χαρούμενος. Δεν έχω λέξεις. Είναι κάποιες φορές που οι λέξεις δεν μπορούν να μετρηθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να γυρίσουμε αυτό το crossover επεισόδιο με τα παιχνίδια που παίζαμε μικρή Kit, με κάποια video games που παίξαμε και εν τέλει αυτό που όλοι χαϊπαριστήκαμε μικρή και μας έκαψε τα μαλλιά, όλα, να βρεθώ δηλαδή ξαφνικά να είμαι σε ένα παιδικό σύμβολο το οποίο προσωπικά το θεωρώ το απόλυτο icon των 80's.